Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 24 Απριλίου, 4 εβδομάδες πριν τις Εθνικές Κάλπες της 21ης Μαΐου, πριν την δική μας λαϊκή ετοιμιγορία για την επόμενη κυβέρνηση που θα καθορίσει και τις τύχες αυτής της χώρας. Όπως είναι φυσικό, για όλο αυτό το διάστημα και μέχρι τις εκλογές θα κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς σήμερα οι υποψήφοι που είναι καλεσμένοι κάνουν και την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους τηλεοπτικά. Να τους παρουσιάσω χωρίς να χάσω χρόνο. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο, κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Καλώς ορίσατε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο, κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δουλουμπέκη. Καλησπέρα και σε όλους όσοι μας βλέπουν. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, κύριος Μανώλης Χνάρης. Καλησπέρα σας, κύριε Χνάρη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο υποψήφιος με το Μέρα 25 στο Ηράκλειο, κύριος Μάριος Διονέλης. Καλησπέρα σας, κύριε Διονέλη. Καλώς ορίσατε. Καλό αγώνα, καλή εκλογική μάχη σε όλους. Και είστε, νομίζω, και από τους λίγους δημοσιογράφους που είναι υποψήφοι στην Κρήτη. Γενικότερα είναι πολύ σε όλη την Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ναι, μετά τους γιατρούς και τους δικηγόρους ακολουθούν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αρχικά με ένα θέμα που νομίζω αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα για την Κρήτη. Κατά τη γνώμη μου, ένα έργο που θα έπρεπε να το έχει η Κρήτη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι και στην επικαιρότητα μετά την χθεσινή υπογραφή σύμβασης του ΣΔΙΤ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στο Ηράκλειο για το κομμάτι από την Χερσόνησο στη Νεάπολη. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Είστε ένας άνθρωπος που διαχειριστήκατε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα ξεχάσω ότι περίπου 1,5 μήνα πριν την παρουσίαση του κυρίου Μητσοτάκη, είχαμε κάνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στην ώρα αιχμής, την παρουσίαση για το νέο ΒΟΑΚ. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτήν την εξέλιξη, αλλά θέλω όμως να σχολιάσετε και τις φωνές που λένε οι κριτικοί ότι αφού πλέον ολοκληρώθηκαν όλα τα οδικά έργα στην Ελλάδα, ήρθε και η σειρά της Κρήτης. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε, ότι στην ουσία ήταν ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και δυστυχώς δεν έχει γίνει για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι είχε ληφθεί μια απόφαση στα μέσα της δεκαετίας του 90 το συγκεκριμένο έργο να μην γίνει μέσα από παραχώρηση. Γι' αυτό και προχωρήσανε όλες οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες και αναφέρομαι στην Ιόνια Οδό που συνδέει την Δυτική Ελλάδα, την Αθηνών Πατρών, την Παθέ και στην ουσία και την Εγνατία μέσα από αυτόν τον τρόπο. Ένας δεύτερος λόγος που δεν έχει γίνει ο ΒΟΑΚ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι μέσα από τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις μελέτες οι οποίες είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, είχε δειχτεί ότι άμα πάμε με ένα κλασικό σύστημα παραχώρησης, ενδεχομένως να μην είναι οικονομικά βιώσιμο ο συγκεκριμένος δρόμος. Mm-hmm. Άρα, κύριε Δασκαλάκη, στην ουσία υπήρχαν δύο βασικές ελλείψεις που στη συνέχεια αυτές καλυφθήκαν και θα εξηγήσω με ποιο τρόπο. Όταν παραλάβαμε την εξουσία το 2019. Πράγματι, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στο Υπουργείο, αυτό που είχαμε δει, ήταν ότι υπήρξε ένας διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για να μας καταλάβει ο κόσμος, αυτό τι σημαίνει, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μελέτη ή προμελέτη, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία σε ένα καθαρά θεωρητικό επίπεδο το πώς μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη χάραξη, αδειοδοτημένη, χωρίς να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και βέβαια χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, τα τρία χ που είναι απαραίτητα για τα δημόσια έργα. Καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια, από το 2019 μέχρι το 2021, που παρουσιάσαμε με τον Πρωθυπουργό στα Χανιά το συγκεκριμένο έργο, πράγματι αυτά τα τρία χ, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα, αλλά και τη χάραξη, να την έχουμε έτοιμη. Γι' αυτό και το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι Νεάπολη μέχρι το Άγιο Νικόλαο, έχει ήδη δημοπρατηθεί, mm-hmm. έχουν γίνει πρόδρομες εργασίες, δηλαδή έχει στηθεί το εργοτάξιο και θα ξεκινήσουν και έχουν στην ουσία ξεκινήσει εργασίες, αλλά πιο εντατικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Χθες είχαμε το δεύτερο τμήμα που αφορά τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, που είναι με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙΤ δηλαδή, το οποίο υπεγράφει χθες το έγγραφο της σύμβασης. Και το τρίτο μεγάλο κομμάτι που αφορά το Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, mm-hmm. το οποίο η δική μας κυβέρνηση ενεργοποίησε και την προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, κάτι το οποίο δεν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον επίσημα ενεργοποίηση. Θα ανοίξουν οι προσφορές οι δεσμευτικές 8 Μαΐου. Να προσθέσω δε σε αυτό που αφορά κυρίως και το Ρέθυμνο, ότι για πρώτη φορά βάλαμε και τη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων αλλά και με το λιμάνι της Σούδας. Στο Ρέθυμνο υπήρχαν και αντιδράσεις. Ναι. Ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σας πω και για τις αντιδράσεις. Είναι για τις εισόδους των πόλεων, mm-hmm. δηλαδή για τα κατασκευασμένα τμήματα, τα οποία ερίστον παρόδο να σας πω ότι τα κατασκευασμένα τμήματα, δηλαδή τα τρία κομμάτια των πόλεων Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου,
ούτε αυτά ήταν στο αρχικό σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα, αυτά τα τρία βασικά τμήματα, δηλαδή τα κατασκευασμένα συσσαγωγικά, η σύνδεση Χανιά με το αεροδρόμιο και η προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, ήταν τα καινούργια τμήματα που εντάξαμε στο σχεδιασμό μας. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων και ο προϋπολογισμός του έργου είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή. Σας λέω: ένα τμήμα να κατασκευάζεται, χθες να υπεγράφει η σύμβαση και σε λίγους μήνες θα έχουμε και προσωρινό ανάδοχο και για το τρίτο τμήμα. Κύριε Ντουλουμπέκη, έρχομαι σε εσάς. Στην αντιπολιτευτική γραμμή που ακολουθείτε όσον αφορά τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, μιλήσατε και πολλοί συναδελφοί σας από εδώ από το Ηράκλειο αναφέρθηκαν σε μία φιέστα που έγινε πριν από λίγο καιρό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει στο εργοτάξιο στη Νεάπολη χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό μέχρι και σήμερα. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι δεν είχατε μία ολοκληρωμένη μελέτη, άρα θα έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Καταρχάς, όντως, θέλω να βάλω δύο βασικές παρατηρήσεις ξεκινώντας. Πρώτον, ο βόρειος οδικός άξονας είναι ένα έργο που έπρεπε ήδη να έχει κατασκευαστεί. Είναι ένα έργο που εμείς ως αντιπολίτευση το αντιμετωπίσαμε και θα το αντιμετωπίζουμε πάντα με το ρόλο της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης που θέλει να πιέσει στο έργο να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά και ποιοτικότερα και καλύτερα. Ιδιαίτερα για τις ρυθμιώτισσες και τους ρυθμιώτες, ο ΒΟΑΚ, δεδομένου ότι είναι η μοναδική διέξοδος προς τον κόσμο, είναι ένα έργο πολύ υψηλής σημασίας. Τώρα, θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά λίγο για να πούμε ιστορικά τι έχει γίνει, να τα βάλουμε μία φορά μπροστά μας και να ξέρουμε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Να μην μπούμε ακούστε, στη διαδικασία κάθε, Όχι, θα μπορούσαμε να μπούμε και σε μικροτομές και σε οριζοντιογραφίες ως μηχανικός. Θα μπορούσα να το κάνω, δεν θέλω. Θα μπούμε λίγο σε τρία βασικά θέματα. Κυρίως για να απαντηθούν μεγάλα ερωτήματα. Πρώτον, κάθε μεγάλο έργο, οδικό συγκοινωνιακό, έχει τρία βασικά στάδια σχεδιασμού. Το λειτουργικό, το γεωμετρικό σχεδιασμό και τον κατασκευαστικό σχεδιασμό. Ο λειτουργικός σχεδιασμός παραδόθηκε πλήρως στο 100% από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Περιλάμβανε τρεις διαφορετικές χαράξεις σε στάδιο προχωρημένης αναγνωριστικής μελέτης σε κλίμακες 1 προς 5.000 και τρεις βασικές μελέτες, ολοκληρωμένες γεωλογικές μελέτες που κουμπώνουν πάνω στο λειτουργικό σχεδιασμό, μελέτες κυκλοφοριακού φόρτου που μάλιστα λέγανε κάποτε ότι δεν παρέλαβαν ποτέ σε μια λογική γονατογραφημάτων και ήρθε στο τεχνικό επιμελητήριο η γραμματέας του Υπουργείου τότε να μας πει ότι σε αυτές πάνω βασίστηκαν και τέλος οι μελέτες προέλευσης προορισμού των μετακινούντων στο βόρειο δικό άξονα. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ προοδεύτηκε. Συμφωνώ με την κυβέρνηση ότι όντως, ως το 2015 δεν είχε γίνει δυστυχώς για το βόρειο δικό άξονα απολύτως τίποτα. Μέχρι το 2015, που κατά το ίμιση κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και κατά το άλλο ίμιση το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη φάση του βόρειου οδικού άξονα, όπως κάθε συγκοινωνιακού έργου, ήταν ο λειτουργικός σχεδιασμός και ολοκληρώθηκε πλήρως και παραδόθηκε το 2019. Μάλιστα, επί αυτού τον Απρίλιο του 2019, αυτή η χάραξη είχε κατατεθεί στην αρχαιολογία, για να εγκρίνει και η αρχαιολογία το έργο αυτό. Τι έγινε στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από την μέρα που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα? Χάσαμε δύο χρόνια να εγκαλεί η κυβέρνηση, μάλιστα ο ίδιος ο υπουργός, τότε ο πρώην υπουργός, ο κ. Καραμαλής, να μιλάει για ανίκουστες μεθόδους κατασκευής, την τριχοτόμηση του έργου σε τρία έργα, τρία στάδια κατασκευής. Χάσαμε δύο ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει η κυβέρνηση στην αρχιτεκτονική του διαγωνισμού, ακριβώς όπως την είχε ορίσει και περιγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά τα δύο χρόνια τι στήχησαν? Αυτά τα δύο χρόνια στήχησαν τη διαβούλευση. Ξέρετε, πριν φτάσουμε στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μετά τον λειτουργικό σχεδιασμό, ακολουθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τα τεχνικά επιμελητήρια, που εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ρέθυμνο και ξέρω καλά πόσο επιμείναμε. Και μου επιτρέψετε μια παρένθεση: είχαμε τη συνεργασία με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη τότε που ήταν υπουργός. Βέβαια, έχει τόση σημασία ο βόρειος οδικός άξονας για τη Νέα Δημοκρατία που έβγαλε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη υπουργό. Τέλος πάντων, εμείς επιμείναμε, είχαμε μια συνεργασία, καταθέταμε συνεχώς προτάσεις, αγνοήθηκαν όλες. Αγνοήθηκαν προτάσεις των κατοίκων, αυτές είναι οι αντιδράσεις που πιθανόν αναφερθήκατε πριν, κατοίκων του δυτικού Ρεθύμνου πάνω στο σχεδιασμό με αποφασισμένη χάραξη από το 2016. Στο Σταυρωμένο, για αυτούς που. Και στο Ανατολικό Ρέθυμνο, στην περιοχή του Σταυρωμένου, επίσης, που οδηγείται η περιοχή, θα μου επιτρέψετε τον όρο, στην πακλαβοποίηση με πολλές παράλληλες οδούς πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Άρα, δύο χαμένα χρόνια τι έκαναν? Πρώτον, εξαίρεσαν τη διαβούλευση, άρα έχουμε μία χάραξη η οποία αντί να λύνει προβλήματα όπως θα έκανε ο βόρειος οδικός άξονας, προκαλεί προβληματισμούς, αλλά έκανε και κάτι δεύτερο. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ήρθε και επέβαλε τα διόδια. Τα διόδια δεν ήταν αυτονόητα. Τα διόδια δεν είναι αυτονόητα σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα σε νησιωτικές περιοχές.
Κύπρος, Κανάρια νησιά. Τα αδειόδια δεν είναι αυτονόητα για κατοίκους των πόλεων, ακόμα και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ξέρετε ότι υπάρχουν στην Αττική Οδό. Πιο σύντομος, θα είμαι ένα σημείο τελευταίο, θα πω. Για να προλάβουν να κάνουν μια τοποθέτηση. Διότι πρέπει να, ξέρουν όλοι ότι κάθε φορά που θα μπαίνουν στον ΒΟΑΚ και θα πληρώνουν αδειόδια, περίπου 200 ευρώ επιπλέον το μήνα. Ήταν απόφαση που πήραν οι ίδιοι με την ψήφο του το 19. Κλείνω και λέω και βάζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε αργότερα, την υποκοστολόγηση του έργου. Εξαιρετικά υποκοστολογημένο έργο. Το είδαμε στο τρίτο τμήμα που από 72 εκατομμύρια ευρώ στήχησε 140 εκατομμύρια ευρώ και πολύ φοβάμαι, εδώ έχω μάλιστα πρόσφατη παρέμβαση ενός site έγκυρου, πολύ έγκυρου του Power Game, που αναφέρει ότι υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος να βγούμε, θα μας τα πει ίσως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, να βγούμε ακόμα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν ως το δεύτερο τρίμηνο του 23 δεν έχουμε ανάδοχο, πράγμα που σημαίνει μάλλον δεν θα έχουμε, έτσι λοιπόν, όπως πάμε. Για να είμαι δίκαιος, είναι στον αέρα το έργο. Θέλω να είμαι δίκαιος με όλους τους καλεσμένους. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη τοποθέτηση, θέλω όλοι σας τις τοποθετήσεις να είστε πολύ πιο σύντομοι, γιατί θέλω να κάνουμε και διάλογο και να θίξουμε όσο δυνατόν περισσότερα θέματα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ είναι άμυρο των ευθυνών, αυτό λένε και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επί πάρα πολλά χρόνια διαχειριστήκατε τις τύχες αυτής της χώρας και ένα παράπονο που υπάρχει, αν θέλετε, από τους κριτικούς είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε και τίποτα στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, σε ένα καινούριο αυτοκινητόδρομο. Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πω καταρχήν ότι σιγά σιγά αποκαθίσταται μια διαχρονική αδικία έναντι της Κρήτης, γιατί φαίνεται ότι το έργο του βορειοδικού άξονα έχει προχωρήσει, έστω και με καθυστερήσεις και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά τα προηγούμενα 20-30 χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να αναγνωρίζονται και οι πολιτικές ευθύνες. Όσον αφορά τώρα το έργο σαν έργο, να πω, επειδή και εγώ σαν περιφερειακός σύμβουλος το έζησα όλα αυτά τα χρόνια, 13 χρόνια, και να πούμε ότι πάντα διεκδικούσε η περιφέρεια να αναλάβει κάποιες ευθύνες, τουλάχιστον γιατί αν αναλάβαινε το 2010 η περιφέρεια την ευθύνη του ΒΟΑΚ, σίγουρα θα υπήρχαν τουλάχιστον οι μελέτες. Τουλάχιστον. Τώρα, όσον αφορά έτσι όπως έχει πάει, να πω καταρχήν, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία τι έκανε το ένα κόμμα, τι έκανε το άλλο. Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και θα αποφασίσουν. Να πω όμως ότι έγινε όντως. Όλη αυτή η διαδικασία έγινε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Υπήρχαν αντιδράσεις και ειδικότερα από το Ρέθυμνο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιδράσεις και θεωρώ και το Ρέθυμνο είναι κατά κάποιο τρόπο ρηγμένο σε αυτή την περίπτωση και αφορά και ένα κομμάτι τον περιφερειακό δρόμο του Ρεθύμνου για τον οποίο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δηλαδή ο τρόπος που θα φτιαχτεί. Ουσιαστικά ο νέος αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί και σαν περιφερειακό κομμάτι του Ρεθύμνου. Υπάρχει η διεκδίκηση όλων των φορέων, περιφέρειας, Δήμου, ΤΕΕ για τον περιφερειακό δρόμο. Ξέρω, και πρέπει να μας το πει ο κύριος Κεφαλογιάννης αυτό, ότι υπάρχει μια δέσμευση να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να βρεθούν και τα χρήματα για την κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου. Και όντως υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Να υπενθυμίσω την ανακοπή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Αύγουστο. Δεν έγινε η διαβούλευση με τον τρόπο που έγινε. Είναι βέβαια κατανοητό ότι αυτά τα μεγάλα έργα πάντα θίγουν κάποιους ανθρώπους. Καλό όμως είναι τουλάχιστον εδώ τώρα που φτάσαμε, ότι είναι να γίνει γρήγορα και να μην υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες, να υπάρχουν καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαργαρίτη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πάρα πολλές φορές, επειδή έχουμε ασχοληθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή πολλές φορές με τον Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης, κάνει λόγο για έναν δρόμο για λίγους. Για έναν δρόμο που θα πρέπει οι πολίτες, λέει, να πληρώνουν αρκετά χρήματα για το αυτονόητο, να μετακινηθούν. Θέλω το σχόλιο σας. Πάρα πολύ απλά, τα προηγούμενα κόμματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση της χώρας επέλεξαν το να μετατρέψουν την μετακίνηση των ανθρώπων σε εμπόρευμα. Σε εμπόρευμα που αγοράζεται και πουλιέται. Αγοράζεται από τους καταναλωτές, πουλιέται από αυτούς τους που θα κατασκευάσουν και θα διαχειριστούν τον αυτοκινητόδρομο. Η μετακίνηση των ανθρώπων για δουλειές, για ανάγκες, για νοσοκομεία, για να εμπορευτούν, για να κάνουν οτιδήποτε, θα πληρώνεται, όπως όλα και τα υπόλοιπα. Είδαμε τι προκάλεσε αυτό στην ενέργεια, είδαμε τι προκαλεί στα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, στο τεχνικό μέρος του ζητήματος, ο σχεδιασμός απευθύνεται κυρίως στο πώς θα εξυπηρετήσει τους εργολάβους που θα αναλάβουν, τις εταιρείες κατασκευαστικές. Γι' αυτό και ο καταπληκτικός αριθμός τεχνικών έργων όπως σύραγγες κλπ. Δεν λαμβάνονται υπόψη η ασφυξία κυκλοφοριακή που προκαλεί στο Ηράκλειο και προπαντός στο Ρέθυμνο που τα διαλύει, οι αντιδράσεις των κατοίκων των παραγωγικών περιοχών του Ανατολικού και του Δυτικού Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου επίσης
γιατί ο δρόμος αυτός ελικοειδός σαρώνει ελαιώνες και οτιδήποτε. Στο κομμάτι της Αγίας Πελαγίας. Κόβουνε τις πόλεις, κόβουνε τις πόλεις στα δύο κυριολεκτικά. Και κυριολεκτικά τα χωριά, εκεί που αναπτύσσεται η τουριστική δυναμική και εκεί που οικιστικές περιοχές, κυριολεκτικά κανείς δεν έχει απαντήσει στη διαβούλευση την περίφημη το πώς θα μπαίνουμε και το πώς θα βγαίνουμε στο Ρέθυμνο. Και το λέω στον πρώτο πληθυντικό, γιατί συμβαίνει και εγώ να είμαι από τους παθόντες στο Ανατολικό Ρέθυμνο, όπου η περιοχή του Άδελε και του Αδελιανού Κάμπου, κυριολεκτικά για να μπει στο Ρέθυμνο πρέπει να μπει μέσω Χανίων, αν έχουμε καταλάβει καλά τα σχέδια. Λοιπόν, αυτό είναι η φροντίδα. Αυτό είναι η φροντίδα. Τώρα για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων δωρεάν, έχουμε και τις αποδείξεις. Δηλαδή, ο υπάρχον ΒΟΑΚ χρειάζεται συνεχώς μία στοιχειώδη συντήρηση. Είχε αφαιθεί για πολλά χρόνια στην τύχη του, μέχρι που πλησιάσανε τούτες εδώ οι εκλογές. Και ξαφνικά είδαμε πόσα έργα γίνονται στον υπάρχοντα ΒΟΑΚ. Τόσα χρόνια δεν υπήρχαν λακκούβες, δεν υπήρχαν βράχοι που έπεφταν, δεν υπήρχαν κατολιστήσεις, δεν υπήρχαν προβλήματα. Αφημένο στην τύχη του. Αυτό είναι το ενδιαφέρον των κομμάτων. Όταν μυριστούν κέρδος, σπέβδουνε. Όταν δεν υπάρχει κέρδος για τους επιχειρηματίες, επενδυτές, το αφήνουν στην τύχη τους και το λαό ας κυκλοφορεί και ας σκοτώνεται όπως θέλει. Κύριε Διονέλη, σε εσάς δεν θα κάνω επισήμανση για τον τηλεοπτικό χρόνο. Είστε έμπειρος και γνωρίζετε πόσο πιεστικό είναι για έναν δημοσιογράφο. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι του Βόρειου Άξονα Κρήτης. Είστε και ένας άνθρωπος που έχετε κάνει πολλές φορές και ρεπορτάζ στον ΒΟΑΚ και βεβαίως στον νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο που έρχεται. Λοιπόν, καταρχάς για τον Βόρειο Οδικό Άξονα έχουν τεράστιες ευθύνες τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει και μιλώ για ευθύνες οι οποίες έχουν και ονοματεπώνυμα. Και αυτά τα ονοματεπώνυμα δεν είναι μόνο των υπουργών που πέρασαν, δυστυχώς είναι και από την άλλη μεριά των ανθρώπων που έχουμε χάσει στην Κρήτη. Και το λέω όσο και αν ακούγεται βαρύ, ότι όλη αυτή η εγκατάλειψη για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα βαραίνει όσους κυβέρνησαν τον τόπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Διόδια. Κύριε Δουλουμπέκη, ας μην κοροδιαβόμαστε. Τα διόδια τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Οδικό Άξονα. Εγώ ίδιος έχω κάνει ερώτηση στον κύριο Σπίρτζη, αν εσείς έχετε καταλάβει, αν έχει καταλάβει κανένας άλλος, πώς θα ήταν εκείνη η βινιέτα που θα πληρώναν μόνο οι τουρίστες και δεν θα πλήρωναν οι κριτικοί και θα πλήρωναν μόνο όσοι έρχονταν από την Αθήνα. Εμείς δεν το καταλάβαμε ποτέ. Και τότε ο κύριος Σπίρτζης έλεγε μέχρι και ύβρις εναντίον των κριτικών. Μισό λεπτό, τότε, εγώ δεν σας διακόψα. Απλά κάνω το ερώτημα, θα έρθετε μετά. Λοιπόν, το θέμα των διοδίων είναι η μεγάλη ντροπή για την Κρήτη αυτή τη στιγμή, διότι η Κρήτη δικαιούται ένα δρόμο μετά από τόσα χρόνια, ούσα τελευταία από τα μεγάλα οδικά έργα, δικαιούται έναν δρόμο δημόσιο χωρίς διόδια. Το θέμα ότι μπαίνουν διόδια δεν συζητά κανείς σας, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς σας να εγγυηθεί στους πολίτες, στους κατοίκους των πόλεων, των μεγάλων πόλεων. Νιώθω λίγο μειοψηφία, είστε όλοι από το Ρέθυμνο, αλλά και το Ηράκλειο έχει πρόβλημα και στο Ρέθυμνο έχετε πρόβλημα. Μπορείτε να εγγυηθείτε στους πολίτες του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων λιγότερο ότι για να πάνε από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη δεν θα πληρώνουν διόδια. Δεν μπορείτε να το εγγυηθείτε. Δεν μιλώ για την Αγία Πελαγία για να έρθει στο Ηράκλειο. Το θεωρώ δεδομένο. Μπορεί να χρειαστεί να πας από την Αλικαρνασσό στο Παγνί και να πληρώσεις διόδια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και σήμερα δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό κανένας. Και βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, όπως είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, να κάνει φιέστες προεκλογικά, να κόβουμε κορδέλες και να υπογράφουμε συμβάσεις στον αέρα. Μα αυτές οι μπουλντόζες εκεί στην Νεάπολη από τότε, κύριε Κεφαλογιάννη, που είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή οι άνθρωποι που ζουν στο νησί ταξιδεύουμε, πάμε πέρα δόθε. Οι μπουλντόζες είναι εκεί, ήρθε, τις δείξατε μία μέρα για να φωτογραφηθεί και οι μπουλντόζες είναι εκεί στην άκρη. Ας με διαψεύσει όποιος έχει δει να μπαίνει μια πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα ή να σκάβει μια πέτρα. Λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές και για να είμαστε σοβαροί και να είμαστε και τίμοι απέναντι στους κριτικούς. Το θέμα του ΒΟΑΚ είναι μια τεράστια πληγή, συνιστά νεκρούς κάθε χρόνο για την Κρήτη και είναι ντροπή το ότι είμαστε εδώ. Και συγγνώμη που μιλώ με λίγο βαριές εκφράσεις, αλλά επειδή όπως είπες, αγαπητέ Μάνο, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ στον δρόμο. Σας θυμίζω, είναι ο δρόμος που χάσαμε έναν άνθρωπο στην άκρη, δύο ανθρώπους στην άκρη, επειδή περνούσαν τέσσερις μέρες και δεν τους είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Και μιλώ και το σημείο εκείνο είναι ακόμα χωρίς προστατευτική μπάρα. Η περιφέρεια, κύριε Χνάρη, στην οποία ήσασταν μέλος, αντιπεριφερειάρχης, έχει τεράστια ευθύνη. Όχι με αυτή την ευθύνη όμως. Όχι με αυτή την ευθύνη. Μιλώ για τη διοίκηση της περιφέρειας. Εγώ άκουγα τον κύριο Αρναουτάκη σε μένα να κάνει δηλώσεις. ΒΟΑΚ χωρίς διόδια, ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Εγώ δεν ακούω τον κύριο Αρναουτάκη τώρα να λέει για χωρίς διόδια. Το ξεχάσαμε.
Τελευταίο ζήτημα, ξέρω τον τηλεοπτικό χρόνο. Τρένο. Ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτιαχτεί και πρέπει να φτιαχτεί με μια νησίδα που θα έχει και ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να μπορεί να ενώσει το βόρειο δίκτυο της πόλης μας με τρένο. Είναι η πιο αξιόπιστη, ειδικά μετά το δυστύχημα των Ντεμπών. Χρειάζεται με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και την παρελθοντική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι την πρόταση για το τρένο ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης από τους πρώτους, τουλάχιστον στη σύγχρονη, γιατί ξέρω ότι υπήρχαν και πιο παλιές προτάσεις, που την έχει καταθέσει. Μέσο σταθερής τροχιάς οικονομικό, με πάρα πολλές θέσεις εργασίας, με πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη για το εμπόριο και για τον τουρισμό της Κρήτης, είναι η λύση αντί για το τρένο που συζητάμε τώρα, ξανά άνοιξε κουβέντα, για να το πάμε στο αεροδρόμιο, στο άχρηστο αεροδρόμιο του Καστελίου. Και τέλος, σε όλη αυτή την συζήτηση πρέπει να μπαίνει και το θέμα του για ποιον είναι ο δρόμος αυτός. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Μαργαρίτης. Ποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα διόδια για να πηγαίνει, κάποιος που πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά του. Κατανοείτε τι σημαίνει αυτό για τον μέσο κριτικό. Δεν μπορεί να συζητάμε για τον δρόμο ως εμπόρευμα, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μαργαρίτη, δεν μπορεί να συζητάμε για έναν δρόμο που κανονικά θα έπρεπε να είναι μια δημόσια παροχή και τον έχουμε κάνει κυριολεκτικά εμπόρευμα. Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Θα κρατήσω λίγο τη συζήτηση πάνω στο ΒΟΑΚ, γιατί βλέπω και το ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών. Τα διόδια είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Ελλάδα του 2023 και δει τα διόδια στην Κρήτη είναι ένα ταμπού. Δηλαδή βλέπω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί και κυρίως από τα κόμματα εξουσίας δεν δίνουν τις απαντήσεις που απαιτούν οι πολίτες. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε αναφερθεί για διόδια εξ αρχής. Δηλαδή, όταν παρουσίασε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μίλησε για τα διόδια. Μίλησε για τα διόδια. Την χρόνια. Ώρα που πολλά άλλα στελέχη από την Δημοκρατία δεν έκαναν λόγο γι' αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί το κόστος των μετακινήσεων για τους κριτικούς? Υπήρχε και η πρόταση ότι οι κριτικοί, αυτό που είπε και ο Μάριος Διονέλης, δεν θα πληρώνουν διόδια. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς, εμένα η θέση μου για τα διόδια. Η θέση μου για τα διόδια την έχω καταθέσει και εσάς, ίσως και εσείς δεν το θυμάστε, αλλά και στην εκπομπή σας προεκλογικά και το 19, πριν από τις εκλογές του 19, είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον κριτικό λαό, αν θέλουμε ποτέ να γίνει αυτό το έργο, τα διόδια είναι απαραίτητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έργο παραχώρησης και αυτό είναι κάτι το οποίο το υποκρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανέφερε πολύ σωστά ο κ. Διονέλης. Όταν μιλάμε παραχώρηση, σημαίνει διόδια. Δεν μπορούμε να βαφτίσουμε. Να το κάνουμε λίγο πιο εγχώριο. Εγώ δεν είπα ότι αν έχεις παραχώρηση πρέπει να έχεις διόδια. Εγώ είπα ότι χρειάζεται ένα δημόσιο έργο από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Γιατί ξέχασα να το πω πριν. Υποστηρικτικά σας το λέω. Είναι αυτό που απευθυνθήκατε προς τον κύριο Δουλουμπέκη λέγοντας ότι και ο κύριος Σπίτη στην ουσία διόδια λέγε. Μα προφανώς. Μα ξεκάθαρα. Δεν γίνεται δημόσιο έργο το οποίο να είναι με τον τύπο της παραχώρησης και να μην υπάρχουν διόδια. Άρα είπαμε σε ένα μοντέλο δημοσίου έργου άνευ διόδιων. Αλλά η αρχιτεκτονική του ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ ωραία είπε ο κ. Ζουλμπέκης ότι ακολούθησε τελικά και η Νέα Δημοκρατία, είχε ένα μεγάλο τμήμα που αφορά το Χανιά, Χερσόνησος, τελικά θα γίνει και η προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, που είναι παραχώρηση. Υπάρχει όμως, κύριε, κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, χωρίς να θέλω να κάνω αντιπαράθεση μαζί σας. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα στην Μεσόγειο που αποτυπώνουν και τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήθως λέει ότι σε νησιωτικές περιοχές οι δρόμοι έχουν μια διαφορετική χρήση σε σχέση με τους δρόμους της κεντρικής υπηρετικής χώρας, της κεντρικής και της υπηρετικής Ευρώπης. Η Κύπρος, ας πούμε, που είναι και μια χώρα, δεν είναι ένα νησί, αλλά είναι χώρα ολόκληρη, δεν έχει διόδια. Κύριε Δασκαλάκη, οι χώρες οι οποίες μέχρι και πρόσφατα δεν είχαν διόδια, και σας φέρω το παράδειγμα της Γερμανίας, αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τη διαδικασία των διοδίων. Και είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Όταν κατασκευαστεί με το Αυτό είναι ένα γεγονός. Όταν κατασκευαστεί με το καλό ΒΟΑΚ ένα έργο 302 χιλιόμετρων, ένα έργο με τόσα πολύ μεγάλα τεχνικά έργα όπως είναι κυλαδογέφυρες, τούνελς, τα οποία θέλουν μια τεράστια συντήρηση. Μόνο η συντήρηση για να καταλάβετε, και νομίζω όσοι είναι και οι μηχανικοί του τραπέζι θα το αντιληφθούν, είναι γύρω στα 80 με 90 εκατομμύρια το χρόνο. Το χρόνο. Αυτό τι σημαίνει, αν βάλει κανείς και το κόστος κατασκευής, πρέπει να υπάρχει από κάπου ένα έσοδο. Πόσο θα είναι? Άρα, 80 με 90 εκατομμύρια. Το κόστος κατασκευής. Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια. Ξεπεράσει δηλαδή αρκετά τα 2 δισεκατομμύρια. Και εξήγησα και τους λόγους. Γιατί είναι πρώτον η προαίρεση μέχρι την Κίσαμο, είναι το νέο κομμάτι. Το αυξημένο κόστος κατασκευής. Είναι τους άλλους διαφορετικές μικροτομές. Είναι πολλοί λόγοι που στην ουσία έχουν αυξήσει το κόστος. Αλλά για να φτάσουμε και να έχουμε ένα δρόμο ο οποίος δεν θα είναι παρατημένος στην τύχη του, θα μπορεί να συντηρείται, εκ των πραγμάτων πάμε σε μια λογική διοδίων. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μοντέλο σκιωδών διοδίων, δηλαδή θα πρέπει από κάπου αλλού να συμπληρώνεται
το κόστος αυτό για να μην μετακυλείται και το κόστος στους κριτικούς. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει επίσης είναι ότι όταν θα παραδοθεί το έργο, το σύνολο της χώρας και η Κρήτη βεβαίως, θα πάμε σε μια λογική ηλεκτρονικών διοδίων που είναι και πιο, αν θέλετε, δίκαια ως προς τον πολίτη. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα με την απόσταση την οποία κάνεις, είναι και η χρέωση. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα των πόλεων, του εισόδου, αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και το Υπουργείο το έχει αφήσει ανοιχτό. Κατά πόσο στο τμήμα το οποίο. Δηλαδή, θέλω να κάνω λίγο αυτό τη εντοπιότητα. Ένα, θα αναφερθώ στο Ρέθυμνο. Ένα που θα μετακινηθεί από το Ρέθυμνο προς το Πέραμα. Θα πρέπει να πληρώσει διόδια. Όταν φεύγει που μιλάμε για ένα αστικό ιστό σχεδόν τον ίδιο. Όχι, εντάξει, όταν φεύγει εκτός του αστικού ιστού, γιατί το Πέραμα είναι εκτός του αστικού ιστού του Ρεθύμνου. Σταυρωμένο Ρέθυμνο. Α, για αυτά τα τμήματα το έχει αφήσει ανοιχτό το Υπουργείο. Mm-hmm. Όσον αφορά τις εισόδους των πόλεων, γιατί τέθηκε και αυτό το πράγμα στο τραπέζι και αυτό είναι καλό να ακουστεί στον αέρα. Πράγματι έχει γίνει μια διαβούλευση. Πρόσφατα, μάλιστα, έχει γίνει και στο Δημαρχείο Ρεθύμνου παρουσία όλων των φορέων εκεί πέρα και νομίζω ότι τουλάχιστον εκεί συμφωνήσαμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις τρεις εισόδους των πόλεων. Αναφέρομαι στον κόβο Τσιποπούλου, στον Αγιο Βασιλιώτικο και στον κόβο του Αμαρίου. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπήρξε η δέσμευση όσον αφορά τη χρηματοδότηση της μελέτης για τον περιφερειακό δρόμο, και είναι επίσης ευτύχημα ότι πλέον οι φορείς συμφωνούν σε κάτι το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν και σημείο αντιπαράθεσης, να το πούμε και αυτό στον αέρα. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν, είναι βέβαιο ότι υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι για το έργο. Κύριε, συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Γιατί εγώ ως Ηρακλειώτης ρωτώ. Για να πάω από την Αλικαρνασσό στο Παγνή, μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι δεν θα πληρώνω διόδια? Σας είπα, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Και μα πώς μπορεί να μένει ανοιχτό ένα ζήτημα και σας. Δεν λέω τυχαία για το Παγνή. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Και μόνο που το λέτε αυτό. Αλλά κύριε Διονέλη, και μόνο που το λέτε. Λέτε σε έναν άνθρωπο που ζει στην Αλικαρνασσό. Αυτό που είπατε πριν να μην κάνω. Να συνεχίσουμε το διάλογο. Λέτε στην Αλικαρνασσό σε έναν άνθρωπο ότι για να πας στο νοσοκομείο θα πρέπει να πας από το Παγκρίτιο, από γύρω-γύρω, για να μην μπεις μέσα στον ΒΟΑΚ. Σας εκτιμώ και προσωπικά. Είστε όμως σε ένα κόμμα που ο κ. Βαρουφάκης κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει ο ΒΟΑΚ. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Έχει πει ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτιαχτεί και με τρένο στη μέση. Γιατί σε κάθε περίπτωση. Ακούστε, δεν είναι ότι χαλάει το περιβάλλον. Η λογική του ΒΟΑΚ που ακολουθείτε είναι η λογική πλήρωσε. Ακόμα και για να κάνει ένα μέτρο. Ο κύριο Βαρουφάκη είναι υπέρ του να φτιαχτεί ένα δρόμο. Μα αν ο κύριο Βαρουφάκη διοικούσε δρόμος, και είχε φτιάξει τον δρόμο και είχε φέρει τα διόδια και επέβαλε ο κύριο Βαρουφάκη διόδια στον Ηρακλειώτη για να πάει στο Παγνή, θα μπορούσατε να τον κατηγορήσετε για ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ τον κατηγορώ, διότι υπάρχει δήλωσή του. Ναι, αλλά σήμερα εδώ σε αυτό το τραπέζι λέτε και εσείς είστε εξουσία αυτή τη στιγμή και διεκδικείτε να ξαναείστε εξουσία. Λέτε στους Ηρακλειώτες, μου λέτε εμένα, αν μένω στην Αλικαρνασσό, ότι για να πάω στο Παγνή πρέπει να πληρώσω διόδια. Το θεωρώ αδιανόητο και μόνο που το συζητάμε. Εγώ λέω στους Ηρακλειώτες. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνω ο καθένας. Ο δρόμος πρέπει να κατασκευαστεί σε αντίθεση με αυτά που λέμε. Μα και εγώ λέω ότι ο δρόμος πρέπει να κατασκευαστεί. Μα και εγώ λέω ότι πρέπει να κατασκευαστεί. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Διονέλη. Κύριε Μαργαρίτη, πολύ γρήγορα για να κλείσουμε αυτό. Την ευκαιρία μου, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τέθηκε ένα ζήτημα για το ποιος θα πληρώσει τα παράλληλα έργα. Δηλαδή τις οδεύσεις που χρειάζονται και όλα αυτά τα συμπληρωματικά, τις υποδομές και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι εκτός έργου. Δηλαδή όλο αυτό το τεράστια μετακίνηση έργων που θα φέρει το πέρασμα του ΒΟΑΚ θα το χρεωθούν οι Δήμοι, η περιφέρεια, οι κοινότητες, δηλαδή ο λαός της Κρήτης που θα φορολογηθεί επί τούτου. Δεν είναι μόνο τα 80 και τα 90 εκατομμύρια της συντήρησης του δρόμου, είναι ότι θα χρειαστεί μια ανάπλαση περιβάλλοντος με σοβαρότατες υποδομές, έτσι, τις οποίες επίσης θα χρεωθεί ο λαός της Κρήτης. Κύριε Μεργάτη, δεν και ήταν σαφές αυτό, δεν ότι όχι, δεν θα αναλάβει, ο επενδυτής δεν θα αναλάβει να φτιάξει αυτά τα παράλληλα έργα. Με συγχωρείτε που διακόπτω. Όλα τα, για μην υπάρχει παράδοση, τεράστιο, έτσι. Όλα τα συνοδά έργα, όλα τα service roads, ό,τι έχει να κάνει σε έμεσο τρόπο με τον ΒΟΑΚ, είναι μέρος της παραχώρησης και μέρος του κατασκευαστικού κόστους που έχει ο κατασκευαστής. Δεν μετακυλείται το κόστος στους Δήμους. Το λέω, αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να μην υπάρχει πληροφόρηση. Σε κάποιες σημαντικές δεσμεύσεις πρέπει να πάρουμε. Κύριε Δουλουμπέκη, θα σας δώσω το χρόνο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενιαία γραμμή όσον αφορά το πώς οραματίζονται τον νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το οποίο συμφωνείτε και εσείς με τη Νέα Δημοκρατία, το είχε πει ο κ. Πίρτζες, είναι ότι αυτός ο δρόμος θα έχει διόδια. Είναι ένα θέμα που έχει διχάσει τους κρητικούς. Μάλλον δεν έχει διχάσει τους κρητικούς, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στους κρητικούς. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή. Διόδια, ναι. Διόδια για ποιους? Διόδια όχι για τους μόνιμα διαμένοντες στην Κρήτη.
Είναι νομίζω καθαρό. Όχι, αυτό είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι, δεν είναι καθαρό. Κύριε Διονέλη, διακόψετε. Μου κάνατε παρατήρηση που σα διέκοψε. Ναι, μην κάνετε το ίδιο. Είναι καθαρό αυτό. Είναι που ξεκάθαρο. Με ποιο τρόπο το μπορείτε να τον εξηγήσετε. Ναι, θα σας... Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως συμβαίνει σήμερα στην Αττική. Ξέρετε καθόλου από Αττική Οδό. Βεβαίως. Ωραία, χαίρομαι. Στην Αττική Οδό, λοιπόν, προς τη Μάνδρα, οι τόπιοι δεν πληρώνουν όταν μπαίνουν στην Αττική Οδό με ένα ειδικό τέτοιο που έχουν και βάζουν στο αυτοκίνητό τους. Αυτό θα το έχουν όλοι κριτική. Βεβαίως. Θα το έχουν και θα. Τώρα, αυτό σας πειράζει εσάς. Ακούστε λίγο. Επειδή βλέπω ότι όντως υπήρχε εποχή που οραματιζόταν να μην γίνει ο ΒΟΑΚ. Όχι, χαίρομαι σήμερα που. Αυτό. Κύριε Διονέλη, δεν θα κάνω διάλογο μαζί σας. Λοιπόν, άρα, πρώτα, διόδια για ποιον? Διόδια όχι για τους μόνιμα διαμένοντες στην Κρήτη. Αυτό είχε πει ο Χρήστος Σπύριτζης. Με βάση αυτό σχεδιάσαμε τον δρόμο. Ούτως ή άλλως είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μπορεί να βγει μέσα από τα διόδια. Ο δρόμος αυτός θα χρηματοδοτείται κυρίως από τα αφανή διόδια. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε στην κουβέντα αυτή. Τι εννοεί τα αφανή διόδια? Είναι η συμβολή του κράτους απευθείας προς τον κατασκευαστή και διαχειριστή του έργου. Άρα θα το πληρώνουμε κιόλας. Φυσικά και θα πληρώνουν οι κάτοικοι. Εννοείται. Φυσικά και θα το πληρώνουμε. Ο ΒΟΑΚ δεν μπορεί να βγει αυτός ο ΒΟΑΚ μόνο από τα διόδια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα η εξαίρεση των ντόπιων από τα διόδια είναι κάτι το οποίο δεν θα επιβάρυνε ιδιαίτερα το έργο. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, νούμερο 2. Περιφερειακός για το Ρέθυμνο. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους Ρεθυμνιώτες. Θα το πάω λίγο παραπέρα. Ναι, τους χειμερινούς μήνες που η Κρήτη δεν έχει τους επισκέπτες. Γιατί η Κρήτη έχει 5 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι τεράστιος αριθμός. Σωστά. Τους χειμερινούς μήνες πώς θα συντηρείται αυτός ο δρόμος? Δεν πάει με το μήνα το διόδιο, δηλαδή δεν μαζεύει τα διόδια του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, γίνεται ένα ετοιμίο σκουρμπανά. Για 6-7 μήνες θα γίνεται ένα συντηρείται όλο το έργο. Είναι εντελώς στον αέρα σας παρακαλώ, μα δεν είναι στον αέρα. Από τότε που συζητούσαμε με τον κύριο Σπύριτζη, ένας ιδιοκτήτης λεωφορείου στην Κρήτη. Κύριε Διονέλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας διακόπτω, κύριε Διονέλη. Σας παρακαλώ για ευγένεια. Σας παρακαλώ. Μα δεν είναι θέμα ευγένειας, είναι θέμα να καταλαβαίνει ο κόσμος. Κύριε Διονέλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε διασφαλίσει πρώτον την κατασκευή του έργου με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και από το ΠΟΥΔΟΕ, έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει μελετητική σκοπιά, μελετητικός σχεδιασμός με τον οποίο μπορεί το έργο να βγει με αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Είναι βιώσιμο το έργο αυτό χωρίς να πληρώνουν οι κριτικοί διόδια. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Νομίζω το διόδιο το ξεκαθαρίσαμε. Υπάρχει. Π.χ. το ΜέΡΑ25 που λέει δεν χρειάζεται δρόμος. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που λέει διόδια, που λέει διόδια για όλους. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που δεν έκανε τίποτα μέχρι το 2015. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που ολοκλήρωσε το λειτουργικό σχεδιασμό για να κάνει έναν δρόμο χωρίς διόδια για τους κριτικούς. Τέλος για τα διόδια. Περιφερειακός δρόμος Ρεθύμνου. Πολύ σημαντική παράμετρος. Και εγώ θέλω να βάλω το εξής. Ακούστε. Για όλους εμάς, νομίζω που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και για όλους τους κριτικούς, πρέπει πλέον να πούμε το εξής. Ο δρόμος αυτός πρέπει να γίνει. Οι άνθρωποι μας σκοτώνονται εκεί πέρα. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν όλοι να δούμε πώς αυτό θα ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες μετά τα 2 χαμένα χρόνια διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία που έφερε η Νέα Δημοκρατία και με τα δεδομένα που πλέον είναι ανελαστικά στο σχεδιασμό. Τι λέω λοιπόν και τι μπορεί να γίνει? Ο περιφερειακός δρόμος του Ρεθύμνου πρέπει να έχει κατασκευαστεί πριν επιβληθούν, αν μη τι άλλο, διόδια για όλους στους δύο ακριανούς κόμβους της πόλης. Όχι να υπάρχει, και νομίζω το θέσαμε αυτό και στη σύσκεψη των φορέων τότε στο Δημαρχείο, όχι να υπάρχει χρηματοδότηση για τις μελέτες, αλλά να έχει κατασκευαστεί ο δρόμος σε όλο το μήκος, ο περιφερειακός. Είναι πολύ σημαντικό, διότι προκύπτουν και θέματα ασφαλείας για την πόλη του Ρεθύμνου. Και ολοκληρώνω λέγοντας το εξής, ότι νομίζω ότι πρέπει να είναι στόχος όλων μας το έργο αυτό να προχωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ίσως και θα πρέπει να εξεταστεί με κάθε τρόπο αν στη φάση 3 πλέον, στον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, παίρνει, αλλά το τονίζω γιατί πρέπει να είμαστε ως πολιτικοί, πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί και ακριβείς στο τι λέμε στους πολίτες, αν κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας και μελέτης και ορίμανσης του έργου, παίρνει να κάνουμε μικροδιορθώσεις που έχουν επιβαρύνει πολύ στις χαράξεις στο Δυτικό Ρέθυμνο, Επισκοπή, στο Ανατολικό Ρέθυμνο. Θέλω να πάμε στον κύριο Χνάρη για να κλείσουμε αυτό το μέρος με τον ΒΟΑΚ και να πάμε σε άλλα, στο θέμα, στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Κύριε Χνάρη, το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατανοήσει αν θέλει έναν δρόμο με διόδια ή χωρίς διόδια. Θα σας κάνω μια πιο πονηρή ερώτηση. Αν την 22η Μαΐου είστε ο δεύτερος κυβερνητικός εταίρος, δηλαδή είτε με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε βρει μια χρυσή τομή να συγκυβερνήσετε. Χωρίς τις προέδρους, τους πρωθυπουργούς.
Αφήστε το αυτό προς το τέλος. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το βρήκατε και αυτό. Θα τον βρείτε τον Πρωθυπουργό, είναι σίγουρο. Ως προς τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο, το πώς θα γίνει αυτός. Έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση δηλαδή. Ακριβώς, να σας απαντήσω. Να δώσω μια απάντηση στον κύριο Διονέλη. Καταρχήν η περιφέρεια ουδέποτε είχε αρμοδιότητα ούτε στη μελέτη ούτε στην κατασκευή του βόρειου άξονα. Εγώ θυμάμαι τον Περιφερειάρχη να λέει θα δώσουμε μάχες χωρίς διόδια. Και τώρα το ξέχασε. Δεν ακούω τίποτα να λέει η Περιφέρεια γι' αυτό. Είστε δημοσιογράφος, να τον ξαναρωτήσετε. Κύριε Κνάρη, την έκανα στη δήλωση. Θυμάμαι και εγώ θα πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι όλοι που είμαστε εδώ θέλαμε ένα δρόμο χωρίς διόδια. Και ο κύριος Κεφαλογιάννης που μπορεί να έχει την εμπειρία ότι έβλεπε ότι δεν μπορούσε να γίνει, και αυτός άμα του λέγανε ότι ένας δρόμος χωρίς διόδια, σίγουρα θα συμφωνούσε. Όταν όμως και εμάς, η επιθυμία μας στην περιφέρεια ήταν πάντα και διεκδικούσαμε και ο περιφερειάρχης και όλο το περιφερειακό συμβούλιο να δρόμο χωρίς διόδια. Όταν όμως έρχεται το δίλημα, σου λέει θέλεις δρόμο με διόδια ή ποτέ δρόμο χωρίς διόδια. Εσύ που είσαι ένα μέλος του ενός περιφερειακού συμβουλίου, τι θα απαντήσεις? Λοιπόν, εγώ και θα πω και κάτι άλλο. Εγώ είχα προτείνει. Κύριε Διονέλη, ένα λεπτό. Εγώ είχα προτείνει. Με τον ίδιο τρόπο ήρθαν και τα μνημόνια, με τον ίδιο τρόπο ήρθαν όλα. Είχα προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι όντως λόγω λησικοτικότητας η Κρήτη θα μπορούσε να έχει λιγότερο ποσό διοδίου. Αντί για 0,06 λεπτά είναι, μπορεί να έχει 3. Το είχα προτείνει και είχε καταγραφεί στα πρακτικά. Δηλαδή, όταν μπει το δίλημα δρόμο με διόδια ή καθόλου δρόμο, θεωρώ ότι η απάντηση είναι αυτονόητη, γιατί προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μας άποψη και καλό είναι, θεωρώ, να συμφωνήσουμε όλοι ότι έτσι όπως έχει δρομολογηθεί, δεν μπορεί να είναι δρόμος χωρίς διόδια. Μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες, γιατί πάει άσχημα, θα το βρούμε και μπροστά μας την επόμενη μέρα. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον όλοι, όλοι που είμαστε εδώ, όλα τα κόμματα, ότι θα διεκδικήσουμε τουλάχιστον οι ντόπιοι να βρούμε έναν τρόπο να μην πληρώνουν. Αυτό λέμε εμείς. Να μην πληρώνουν. Να μην πληρώνουν. Ειδικά αυτοί που είναι στο ιστό. Δηλαδή, όπως είπατε προηγουμένως, ή όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, αυτός που φεύγει από τον Ήπειρο και πάει στο Σταυρωμένο ή από τον Ικαρνασσό στο Παγνί, είναι ένας ντόπιος να μην πληρώνει. Άρα, με αυτό συμφωνείτε. Σε αυτό συμφωνείτε. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αυτό καταρχήν το έχουμε πει. Έχουμε μια είδηση. Έχουμε πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό το έχουμε προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι οι ντόπιοι να μην πληρώνουν. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Όχι, μα η προσφυγή για αυτή την διαφοροποίηση. Όταν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Όταν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Θα το τελειώσει αυτό. Δεν μπορούμε. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα. Γιατί δεν είναι μια υπόθεση. Είπα να το διεκδικήσουμε. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ. Είπα να το διεκδικήσουμε. Θα προσφύγει κάποιο για άνηση μεταχείριση, ο τουρίστα ή οποιοδήποτε, και θα το κάνουν αμέσω και θα τελειώσει η υπόθεση. Γιατί λέτε στο λαό τέτοια παραμύθια? Γιατί λέτε στο λαό τέτοια παραμύθια? Υπάρχει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσει του. Ορίστε. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσει. Δεν γίνεται. Δεν το απαντήσατε ποτέ. Κύριε, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση μόνο με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα επιστρέψουμε με θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Θα πάμε προς το τέλος και σε άλλες υποδομές και βεβαίως στην επόμενη μέρα από την 21η Μαΐου. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ένα προεκλογικό πάνελ. Πρώτη επίσημη προεκλογική εμφάνιση για τους 5 υποψηφίους. Είναι και εκλογές, θα τους πω ξανά από την αρχή. Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθινο. Θοδωρής Δουλουμπέκης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθινο. Ο κύριος Μανώλης Κνάρης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ρέθινο. Ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Ηράκλειο. Και ο κύριος Μάριος Διονέλης, υποψήφιος με το ΜέΡΑ25 στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θα πάω τώρα από τον κύριο Διονέλη για να φτάσω στον κύριο Κεφαλογιάννη. Θέλω να ανοίξουμε λίγο το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, κύριε Διονέλη. Η αλήθεια είναι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν τους αναφέρουμε τη λέξη Κρήτη, στο μυαλό τους έχουν μια τουριστική βιομηχανία, χρήματα που πέφτουν από παντού και ότι όλα κινούνται γύρω από τον τουρισμό. Όμως, η τουριστική βιομηχανία είναι το 50%. Το υπόλοιπο 50% είναι ένας δυναμικός πρωτογενής τομέας που τα τελευταία όμως 20 χρόνια έχει μια σειρά από τεράστια, ανοιχτά και δυσεπίλητα προβλήματα. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Είναι ένας δυναμικός τομέας σε μαρασμό. Σε απόλυτο μαρασμό. Και νομίζω οι αιτίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το κόστος για να πάει ένας νέος άνθρωπος, το κόστος παραγωγής, γενικά όχι μόνο οι νέοι, το κόστος για να είσαι αυτή τη στιγμή στη γη για να καλλιεργείς, είναι ασύμφορο
σε σχέση με το τι θα έχεις ως έσοδο. Και μόνο αυτό το ισοζύγιο θα έφτανε για να καταλάβουμε γιατί ξαφνικά έχει εγκαταληφθεί η κριτική ύπαιθρος, γιατί ξαφνικά το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να κάνει παραγωγική ανασυγκρότηση, σας λέω εγώ. Το να μειώσεις ή να μηδενίσεις ακόμα, όπως είναι η πρόταση του Μέρα 25, τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα λοιπάσματα και στα αγροτικά εφόδια. Τουλάχιστον να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Ο κόσμος που σήμερα κινδυνεύει ακόμα και από τις κατασχέσεις της αγροτικής γης από τα funds. Γιατί τα funds δεν βγάζουν μόνο σπίτια, πρώτες κατοικίες και πολυκατοικίες. Βγάζουν και αγροτεμάχια στον πληστηριασμό. Σε όλο αυτό ο αγροτικός κόσμος έχει μείνει απόλυτα απροστάτευτος. Σε αυτούς τους ανθρώπους ήρθαμε να τους πούμε κάνε ό,τι μπορείς για να έχεις παραγωγή χωρίς να του δίνεις τα ελάχιστα εφόδια, τα ελάχιστα όπλα για να μπορεί να παράξει. Θέλετε να μιλήσουμε για τους νέους αγρότες, απόλυτα εγκαταλειμμένοι? Θέλετε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα νέων αγροτών που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν τεράστια ευθύνη με τους επιλαχόντες? Είναι 3.000 άνθρωποι νέοι που έκαναν επένδυση για να μπουν στον αγροτικό τομέα και τους έχουν αφήσει ακόμα επιλαχόντες? Και μέχρι τελευταία εβδομάδα ο κύριος Γεωργαντάς υποσχόταν ότι θα φέρει το θέμα. Γιατί να πρωτοπιάσουμε, θέλετε να μιλήσουμε για την κλοπή της αγροτικής γης? Πού έχει πάει η αγροτική γη που σήμερα την δώσαμε για να γίνουν φωτοβολταϊκά, για να γίνουν ανεμογεννήτριες, για να γίνει ένα άχρηστο αεροδρόμιο στο Καστέλι? 250.000 ελιές βγάλαμε για να γίνει ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι την ώρα που μπορούσαμε να αναπτύξουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και με στόχο βεβαίως να ξεπουλήσουμε το φιλέτο σε τύπου ελληνικού επένδυση. Πού είναι αυτή τη στιγμή η σκέψη, δηλαδή μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, την ώρα που αποψηλώνουμε πλήρως τον αγροτικό τομέα? 12,5 εκατομμύρια είναι μόνο τα έσοδα που έχασαν στην περιοχή του Καστελίου από τις ελιές που ξεπατώθηκαν φέτος, και συζητάμε για αγροτική πολιτική σε μια χώρα που, αν δείτε τα στατιστικά μόνο στοιχεία, τι παρήγαγε πριν από 20 χρόνια, όχι μόνο η Κρήτη, όλη η χώρα, και τι παράγει σήμερα, καταλαβαίνεις και πού είσαι παρακάτω. Μάλιστα. Και έχεις και ένα κίνδυνο για τη διατροφική κρίση, για την διατροφική επάρκεια, για την ερημοποίηση που υποτίθεται ότι όλοι κοπτόμαστε και όλοι βάζουμε πάνω απ' όλα το πώς ακριβώς θα ανασυγκροτήσουμε τον αγροτικό τομέα. Και στην πράξη, το μόνο που μπορεί να συζητήσουμε είναι να φέρουμε μέσα στα ξενοδοχεία, να βάλουμε μια κριτική γραβιέρα, που και αυτό ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, γιατί είναι πιο ακριβή από το να φέρει ολλανδικό τυρί ο ξενοδόχος. Μάλιστα, λοιπόν, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό. Κύριε Μαργαρίτη, έρχομαι σε εσάς. Ο πρωτογενής τομέας, η αλήθεια είναι ότι έχει μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα τα οποία διεκδικούν την επίλυσή τους. Θέλω λίγο την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βασίζει πάρα πολλά από την πολιτική του πρόταση στην ενίσχυση του παραγωγικού τομέα της χώρας. Την ενίσχυση της παραγωγής καθεαυτής, γιατί δεν είναι δυνατόν με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Κρήτη, η οποία είναι παράδεισος από πλευράς αγροτικών δυνατοτήτων, στα σούπερ μάρκετ να βρίσκουμε λεμόνια Αργεντινής. Δεν είναι δυνατόν η χυμή που πίνουν οι τουρίστες να είναι κατεψυγμένος χυμός πορτοκαλιού Βραζιλίας. Εδώ υπάρχει κάτι στρεβλό. Και επειδή το στρεβλό το δημιουργούν οι πολιτικές που έχουν επιλεγεί, μάλλον οι πολιτικές είναι εκείνες που οδηγούν στη στρέβλωση αυτών των πραγμάτων. Το κράτος έχει αφήσει την πρωτογενή παραγωγή των μικρών και μεσαίων αγροτών κυριολεκτικά στην τύχη της. Αυτή τη στιγμή οι ζωοτροφές είναι απλησίαστες. Τα λοιπάσματα αφήστε το. Και όχι μόνο δεν λαμβάνονται μέτρα για αυτά, για παράδειγμα το ΚΚΕ έχει κάνει υπερωτήσεις στη Βουλή για να φύγουν οι φόροι πάνω από αυτά, να γίνει κάποια επιδότηση, μια στήριξη κάθε μορφής, μια που αυτό κινδυνεύει λόγω και της διεθνούς κατάστασης να φύγει και εκτός ελέγχου, αλλά επιπλέον λαμβάνονται και μέτρα για να, αυτό το πράγμα να γίνει ακόμα χειρότερο. Αυτά τα νομοσχέδια για το νερό και τη διαχείριση του νερού, τα οποία στην άκρη βλέπουμε ότι επιδιώκουν τη μετατροπή και του νερού σε εμπόρευμα και κατά συνέπεια να πάρει και αυτό την ανηφόρα στις τιμές. Και αν θέλετε ένα νερό που στην Κρήτη περισσεύει 2 κυβικά χιλιόμετρα τον χρόνο, ρίχνει γλυκού νερού, ρίχνει Κρήτη στη θάλασσα κάθε χρόνο, γεωφυσικά μιλάω. Λοιπόν, χρειάζεται κρατική στήριξη, χρειάζεται προγραμματισμός, όχι ευκαιριακός πάρε κάτι, έτσι αυτές οι επιδοτήσεις και τα τέτοια, πάρε κάτι για να με ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές κλπ.
Γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά εδώ πέρα, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχουν γίνει αγροτικά πολυτελείας, αλλά καθετοποίηση της παραγωγής δεν υπάρχει. Αποθηκευτικοί χώροι δεν υπάρχουν. Όταν έχουμε καλή βεντέμα στο λάδι, δεδομένου ότι οι παραγωγοί δεν έχουν που να το βάλουν, θα το αγοράσει ο Ιταλός, ο Ισπανός, όσο. Τι να το κάνει. Δεν μπορεί να το βάλει πουθενά ο παραγωγός. Εντάξει, θα χαλάσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει συγκροτημένη πολιτική για να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή, για να σταματήσει αυτή η στρέβλωση του να έχουμε πορτοκάλια Ιταλίας στην Κρήτη, παρακαλώ. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον πρωτογενή τομέα, κατάγεστε και από περιοχή που είναι αμυγός κτηνοτροφική, από τον Ορεινό Μυλοπόταμο. Αυτό το οποίο διεκδικεί η Κρήτη διαχρονικά είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού χαρακτηρίζονται πάντοτε ως οι φτωχοί συγγενείς του πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. Και η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης κατά πλειοψηφία είναι και άνθρωποι του μόχθου. Δεν είναι η βιομηχανοποιημένη αγροτιά, ας πούμε, της Θεσσαλίας ή της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Να πω καταρχήν ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αποδείχτηκε στην πράξη ότι ο πραγματικός και σταθερός πυλώνας της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της Κρήτης ήταν ο πρωτογενής τομέας, γιατί αυτό στάθηκε και όχι μόνο στάθηκε με τις λιγότερες ενισχύσεις, αλλά και επεκτάθηκε, και αυτό το δείχνουν τα νούμερα από τις αυξηθήκαν οι εξαγωγές. Όμως πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα με την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού και το εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να μην υπάρχουν τα προϊόντα τα οποία προηγούμενα χρόνια ποιοτικά προϊόντα, όπως είναι γραβιέρα ή άλλα τυροκομικά προϊόντα ή τσιπευτικά, να μην μπορούν να παραχτούν. Άρα έχουμε θέμα και επιστησικής επάρκειας και εμείς το επόμενο διάστημα δεν θα βρίσκουμε και προϊόντα να καταναλώνουμε ποιοτικά. Άρα αυτό είναι το ένα θέμα, η αύξηση του κόστου παραγωγής, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι η νέα ΚΑΠ. Το πώς διαμορφώνεται τα επόμενα χρόνια η νέα ΚΑΠ. Όπως ξέρετε, η νέα ΚΑΠ, η κάθε ΚΑΠ, κάθε 7 χρόνια, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη 7ετία του πρωτογενή τομέα. Τη συγκεκριμένη περίοδο μιλούμε για το 23 μέχρι το 27. Όπως έχει ανακοινωθεί και παρουσιαστεί, και επειδή τη χάνει και ήμουν και την Περιφερειάρχης και με τις δύο κυβερνήσεις, έχω συνεργαστεί με 5 διαφορετικούς υπουργούς, έχω εικόνα, κατά την άποψή μου αντικειμενική, ποιος βοήθησε και ποιος δεν βοήθησε, ειδικότερα στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν εξαιρέσουμε τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης με συγκεκριμένο υπουργό, τα δύο τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για το θέμα της νέας ΚΑΠ, το οποίο είναι σημαντικό. Η νέα ΚΑΠ, να πούμε κάτι, ότι οι ενισχύσεις είναι εισόδημα, είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη και τη χώρα μας. Δηλαδή η Ιταλία, η Αγγλία, όλες παίρνουν ενισχύσεις. Έχει μαστιγωθεί η Κρήτη για το θέμα των επιδοτήσεων. Θα το πω. Είναι συμπληρωματικό εισόδημα για να καταναλώνει ο καταναλωτής τα προϊόντα πιο φτηνά. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα όμως τώρα αγρότη είναι το βασικό εισόδημα. Ναι. Για τον αγρότη ναι, το βασικό είναι εισόδημα. Το βασικό εισόδημα. Δεν οραματίζεται κανείς από εσάς μια αγροτιά χωρίς επιδοτήσεις. Ένα λεπτό. Χωρίς επιδοτήσεις μπορούμε να το φανταστούμε ποτέ. Κάνετε λάθος για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, τον υποτιμάτε. Όχι, θα κοιτάξετε τα στοιχεία. Και τα στοιχεία φαίνονται από τις εξαγωγές, φαίνονται από τον ΕΛΟΓΑΚ ότι, ας πούμε, ο συγκεκριμένος νομός ρυθμίσης είναι από τους πρώτους αναλογικά στην παραγωγή γάλακτος. Από την παραγωγή του, η Κρήτη βγάζει πάνω από το 30% του λαδιού και είναι έξτρα παρθένο. Δηλαδή, όταν βγάζουμε εμείς 250.000, ο μέσος όρος Κρήτη βγάζει 80.000-90.000. Άρα, η Κρήτη, τα τσιπευτικά, να δούμε τις εξαγωγές, χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές, το κρασί, τα άλματα που έχει κάνει, η Κρήτη έχει κάνει άλματα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν κάποια διαρθρωτικά θέματα. Για την νέα ΚΑΠ θα πω το εξής. Με το να αποφασίσει, γιατί κάποια πράγματα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κάποιους στρατηγικούς κανόνες, αλλά τις τελικές αποφάσεις παίρνει κάθε κυβέρνηση. Με το να ψηφιστεί η εσωτερική σύγκληση για τα επόμενα χρόνια, τι θα γίνει τώρα. Είναι τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων. Είναι οι βοσκοτόποι, οι καλλιεργήσεις μέσα εκτάσεις και οι δεντρώσεις καλλιέργειες. Λόγω ότι εμείς, σαν Κρήτη, την τετραετία που κατοχυρωθήκαν τα ιστορικά δικαιώματα, εμείς είχαμε πολύ υψηλά ιστορικά δικαιώματα.
Με την εσωτερική σύγκριση το 2027, όλη η χώρα, οι βοσκοτόποι, οι καλλιεργείς μέσα χτάσιδρες, οι καλλιέργειες πρέπει να έχουν την ίδια τιμή. Άρα η Κρήτη θα χαμηλώνει και οι άλλες περιφέρειες θα... Ολοκληρώστε, κύριε Χνάρη. Ναι. Υπάρχουν άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, οι εργάτες γης. Ένα σημαντικό πρόβλημα διαρθρωτικό δεν έχει να κάνει με την οικονομία. Θεωρώ ότι κάποιοι το έχουν, η σημερινή κυβέρνηση το έχει αντιμετωπίσει ιδεολειπτικά. Με την έννοια ότι ενώ είχαμε χιλιάδες παράτυπο διαμένοντας εργάτες γης οι οποίοι ξέραν τεχνογνωσία, τους αφήσαμε και φύγανε. Και πήγανε στην Ιταλία, όχι γιατί είναι πιο μεγάλα τα μεροκάματα, απλά τους απλοποίησαν τη διαδικασία. Τους δίνουν τη δυνατότητα, να μείνουν νόμιμοι. Και τώρα έχουμε φτάσει και δεν μπορείς να μαζέψεις ελιές, δεν μπορείς, οι χτινοτρόφοι δεν έχουν παραγωγή, τα σιπευτικά που είναι μια δυναμική καλλιέργεια τα ίδια. Άρα, ένα θέμα που. Τα pushbacks να είναι καλά. Το οποίο ήταν διαρθωτικό, το αφήσαμε και έγινε. Μάλιστα. Ένα δυσβάχταστο. Κύριε Δουλουμπέκη, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μείνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Καταρχάς, να σας πω, όχι, δεν είναι απαραίτητο να φανταστούμε την αγροτικιά και την κτηνοτροφία χωρίς συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Είναι ένα κοινό εργαλείο, μια κοινή αγροτική πολιτική, ευρωπαϊκή. Έρχεται να απαντήσει στα μεγάλα. Έχετε κάνει τους αγρότες εξαρτημένους από την. Όχι, δεν είναι εξαρτημένοι. Εγώ δεν είμαι κατά των επιδοτήσεων. Έχω την αίσθηση που. Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε πια την Κρήτη και την αγροτική χωρίς να παίρνει επιδότηση. Είναι σαν να συζητάς. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Προχθές στα Λιβάδια μου έλεγε άνθρωπος ότι δεν ξέρεις τι θα πει να σηκώνεις σε 5 ώρα το πρωί να πηγαίνεις, να είσαι κάθε μέρα εκεί, να μην μπορείς μια μέρα να λείψεις, να μην μπορείς μια μέρα να πάρεις άδεια. Και για να μπορώ εγώ να φάω ποιοτική τροφή, αυτή η ενίσχυση χρειάζεται και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δίνει. Το θέμα είναι πώς εμείς θα την κατανοήσουμε πιο δίκαια. Και θέλω να μείνω σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, το κόστος παραγωγής, όντως δυσθεώρητο, αλλά δεν έγινε με κάποιον αυτοματισμό, από κάποιο πληθωρισμό. Ήταν πολιτικές αποφάσεις όταν εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε. Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Υπήρχε λόγος που το λέγαμε. Όταν λέγαμε, ελάτε να μειώσουμε. Να βάλουμε. Γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη όπως είναι σήμερα. Τι λέτε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Διονέλη. Στα καύσιμα, γενικά τον μειώσατε ποτέ. Κύριε Διονέλη, αν ήμασταν σήμερα κυβέρνηση, θα τον μειώναμε. Είναι απλά τα πράγματα. Να, δεν υπήρχε. Αλλά ήσασταν και δεν υπήρχε. Κάποια χρόνια. Εντάξει, εκεί ήσασταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ήταν πολύ. Ναι, εντάξει, όσο ήταν, δεν τον ήλιοσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο κόστος παραγωγής, λοιπόν, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παράξουν με αξιοπρέπεια. Γιατί σήμερα έχω την αίσθηση ότι νιώθουν από την κυβέρνηση ρηγμένοι. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί, π.χ. τη συνδεδεμένη του γάλακτος. Από το Πάσχα, από το Πάσχα, 2-3 μήνες περιμένουν οι άνθρωποι ακόμα να πληρωθούν. Πολύ πριν το Πάσχα έπρεπε να έχει γίνει. Όταν, για παράδειγμα, στις Μέλαμπες. Τα καμένα δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί και υπάρχει ένας εμπεγμός για αυτό το πράγμα. Τα προπέρσινα καμένα δεν έχουν. Όταν βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουν διαχειριστεί τα αγροτικά δάνεια της παλιάς αγροτικής τράπεζας και οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Προβλήματα που δείχνουν ότι υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια φιλοσοφία σε αυτή την κυβέρνηση. Να τελειώσει ο μικρός αγρότης και ο μικρός κτηνοτρόφος. Αυτό είναι το σχέδιο για μένα. Αυτό το σχέδιο εμείς πρέπει να το αντισταθμίσουμε, δίνοντας κίνητρα στους ανθρώπους να μπορέσουν να παράξουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, να μείνουν εκεί και να παράξουν για να αποφύγουμε επισιτιστικές κρίσεις που έρχονται. Κύριε Διονέλη. Και ένα δεύτερο. Δουλουμπέκης. Δουλουμπέκης. Δεν θα μπορούσε να τα πει αυτά, κύριε Διονέλη. Να βάλετε μία άνω τελεία. Θέλω να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσετε και να δώσω το λόγο στον κύριο Κεφαλογιάννη. Διαφημίσει. Λοιπόν, 11 ακριβώς. Επιστρέψαμε. Κύριε Δουλουμπόκη, σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσετε και να πάμε μετά στον κύριο Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, το κόστος παραγωγής που για μένα είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουν οι αγρότες, γιατί ξέρετε και επί ΣΥΡΙΖΑ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν απλήρωτες υποχρεώσεις. Είχαν το σθένος να μπορέσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Σήμερα δεν το κάνουν με τις συνεχείς καθυστερήσεις στις πληρωμές κτλ. Το δεύτερο μεγάλο θέμα όμως είναι μια κοινή αγροτική πολιτική, διότι αυτή θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί ο πλούτος, η ενίσχυση, η βασική ενίσχυση, τα πρασινίσματα και όλα τα υπόλοιπα στους κατ' επάγγελμα και κατά κύριο επάγγελμα και γενικά στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες μας. Και εκεί πέρα τώρα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν μπορεί να γίνει μια δικαιότερη κατά τη διάρκεια και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε αυτό να γίνει με μια μεγαλύτερη δικαιοσύνη, διότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, αναμένεται να χάσουν πάνω από 20% από τις ενισχύσεις που έπαιρναν. Και ίσως και πολύ παραπάνω, αν δεν επενδύσουν αρκετά μεγάλα ποσά στο παλιό πρασίνισμα που λέγαμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, οι κοινές αγροτικές πολιτικές πρέπει να τις συζητάμε, να τις καθορίζουμε και να εξυπηρετούν όντως το πραγματικό σχέδιο και τις πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων μας. Διότι δυστυχώς, και όντως πριν, κύριε Χνάρη,
με το θέμα του ΒΟΑΚ δεν είχατε ευθύνη, αλλά ως αντιπεριφερειάρχης στα κτηνοτροφικά, δυστυχώς δεν συζητήσαμε ποτέ τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ως περιφέρεια Κρήτης. Δεν είδα ποτέ μία δράση, μία εκδήλωση, το πώς θα προστατέψουμε τους συντοπίτες μας από το να χάσουν 20 και 30% από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το έχουμε προλάβει. Είδα τη δράση σας ολόκληρη. Αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει. Ήταν ένα θέμα που πρέπει τουλάχιστον τώρα. Πριν δύο χρόνια την περιφέρεια. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Η διαβούλευση γίνεται τώρα δύο χρόνια. Ακριβώς. Αυτά τα δύο χρόνια γινόταν. Ήταν ανοιχτή. Και θα έπρεπε να το συνεχίσουμε αυτό και να προλάβουμε έστω τώρα από εδώ και πέρα για την ενδιάμεση δυνατότητα που θα έχουμε να προλάβουμε να διορθώσουμε αδικίες. Και ένα πολύ βασικό σχέδιο. Πολύ γρήγορα, κύριε Δουλουμπέκη. Και κλείνω με αυτό. Είναι ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι μας έχουν επενδύσει στα σχέδια βελτίωσης στις περιοχές τους και πολύ φοβάμαι, ή θέλουν να επενδύσουν σε σχέδια βελτίωσης και πολύ φοβάμαι ότι για παράδειγμα δασικοί χάρτες ή θέματα άλλα των εκτός σχεδίου περιοχών θα λειτουργήσουν ανασταλτικά προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να ολοκληρώσουν ή να κάνουν νέα σχέδια βελτίωσης στις περιοχές τους. Το θέμα των δασικών χαρτών επίσης είναι βασικό και πρέπει οπωσδήποτε. Αφορά πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και έπρεπε να το έχουμε αναφέρει ήδη στην κουβέντα μας σήμερα. Είναι πάρα πολύ βασικό να πούμε δύο πράγματα. Ότι κανείς αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα χάσει τη γη του και την ιδιοκτησία του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν αυτή βγει δασική στην Κρήτη. Και το δεύτερο, επίσης και εξίσου σημαντικό, ότι θα γίνει κάτι ώστε αυτές οι ενστάσεις και αντιρρήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί να εξεταστούν γρήγορα. Διότι σήμερα μπορεί να πάρει και 7 χρόνια για να μάθει, από τώρα που μιλάμε, για να μάθει με τον νόμο του 20, με αυτόν τον νόμο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με αυτόν αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, το τονίζω και να το συζητήσουμε όταν θέλετε, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ξέρει η γη που έχει ιδιοκτησιακά τι μπορεί να την κάνει. Μάλιστα. Σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι εγκλωβισμένοι στους δασικούς χάρτες. Λοιπόν, 34/21 έχω στείλει επιστολή σε όλους τη φορείς της Κρήτης για να ξεκινήσει η διαβούλευση πριν ακριβώς δύο χρόνια. Mm-hmm. Ακριβώς δύο χρόνια. Λοιπόν, έχω και γραπτά και προφορικά ότι η Κρήτη θα χάσει χρήματα και ειδικότερα το λάδι, γιατί το μεγάλος χαμένος είναι το λάδι. Ο μεγάλος χαμένος στη Νέα ΚΑΠ είναι το λάδι πρώτα απ' όλα. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή αναφέρθηκε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να πούμε ότι το 2014, μέχρι το 2014 γινόταν η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου στους αγρότες, ο οποίος τον κατάρρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι το έχει επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία πριν 6 μήνες, δηλαδή 6 χρόνια τώρα δεν έπαιρνε ο κτηνοτρόφος ειδικό φόρο κατανάλωσης επιστροφή. Το επανέφερε τώρα, δώσανε μια δόση και εκκρεμεί ακόμη άλλη μία. Για τις δασικούς χάρτες να πω, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίστηκα, το ΠΑΣΟΚ με δική μας πρωτοβουλία. Να υπερεφανευτούμε κι εμείς κάτι για τους δασικούς χάρτες. Από αυτήν εδώ την εκπομπή ανοίξαμε το θέμα των δασικών χαρτών. Να πω κάτι συγκεκριμένο. Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε το Δεκέμβρη που ήρθε στο Ρέθυμνο ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατεβάσει τροπολογία για τους δασικούς χάρτες και τον πυρήνα του προβλήματος του είναι το δικτυακό. Η πρόταση κατατέθηκε τροπολογία πριν δύο μήνες, η οποία τι λέει, η οποία στην ουσία λύνει το θέμα. Το σοβαρό θέμα το δεξιακό. Και λέει ότι στην Κρήτη και στις άλλες περιοχές που δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας, το κράτος για να αποδείξει ότι είναι δικό του πρέπει να έχει ή συμβόλαια ή απολωτριώσεις ή δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, για να τι πρέπει να λέμε την αλήθεια, μετά από δύο μέρες με μια εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα, εγκύκλιο, απόφαση στην ουσία, αντίγραψε τη συγκεκριμένη τροπολογία και την παρουσίασε σαν την παρουσίασε. Είναι θετικό είναι αυτό. Υπάρχει μόνο ένα παράθυρο, κύριε Κεφαλογιάννη, και σας το επισημαίνω, ότι τεκμήριο κυριότητας η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει και τα ενοικιαστήρια. Τα ενοικιαστήρια, θα ξέρετε, όλοι οι Δήμοι τώρα έχουν πρόβλημα. Ας κάνουν οι Δημάρχοι ότι δεν το έχουν καταλάβει, γιατί λόγω της τεχνικής λύσης όλες οι δημοτικές και οι κοινοτικές εκτάσεις έχουν πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μοιράζονται κάθε χρόνο έναντι 40 λεπτών. Αντώ, άρα. Μην το πάμε, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω αντικείμενο λίγο τον κύριο Κεφαλογιάννη. Επομένως, κύριε Κεφαλογιάννη, σας δίνω τον λόγο για το κομμάτι του πρωτογενή τομέα και τον επόμενο κύκλο θα ξεκινήσω από εσάς για να πάω στον κύριο Διονέλη. Δύο χρόνια δεν είναι τώρα. Το 20 και πριν έπρεπε να το είχατε κάνει. Κύριε, σας παρακαλώ, κύριε Χνουάρη, κύριε Δουλουμπέκη. Το 21 είχε ήδη ξεκινήσει. Να λέμε ότι έχουμε κάνει, αλλά και ότι δεν κάναμε να το λέμε για να μπορέσουμε να εξελίξουμε. Η απόφαση πήρε η διαβούλευση δεν γίνεται. Και χαθήκαν τα χρήματα στην Κρήτη. Αυτό είναι άλλο η θέμα. Διαβούλευση. Και να πω και κάτι άλλο. Όποιος έχει την ευθύνη να την αναγνωρίζει. Θέλω να το βάλουμε κάποια να βάλουμε πράγματα τελεία έχουν εδώ. Γίνει τιμωρητικά να την τσικρίσουμε. Κύριε Χνάρη, κύριε Δουλουμπέκη, θέλω να βάλουμε τελεία εδώ. Κύριε, ευθύνη. Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσά. Κύριε Δουλουμπέκη, σα παρακαλώ πολύ. Βλέπετε πάντω ότι ο καυγά είναι για τι επιδοτήσει. Δεν μιλάμε για την πραγματική παραγωγή. Είναι βασικό η επιδοτήσει. Ξέρω ότι είναι βασικό. Δυστυχώ έχει γίνει.
δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι. Να το ξέρετε. Κύριε, δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι. Αλλά όχι για το αν πρέπει δεν να δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι για το ότι η βασική μας κουβέντα για το αγροτικό είναι ποιος θα πάρει περισσότερες επιδοτήσεις. Αναφέραμε δασικούς χάρτες. Αντί να συζητάμε για το να ξανασυγκροτήσουμε την αγροτική τράπεζα, δεν άκουσα κανέναν. Κύριε Δουλουμπέκη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε δεχτεί κριτική, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας. Άκουγα πρόσφατα μία συζήτηση τηλεοπτική, όπου ουσιαστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι για τον πρωτογενή τομέα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Δείτε τα λέει ψίχουλα. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Θυμίζω, Δεκέμβριο 2014, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ήταν όταν φέραμε την τεχνική λύση. Γιατί φέραμε την τεχνική λύση? Διότι ξέραμε ότι τα στρέμματα στην Κρήτη με βάση αυτό το οποίο δηλώνανε η παραγωγή δεν φτάνανε και έπρεπε να δηλωθεί από το εθνικό απόθεμα. Τη συγκεκριμένο νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε. Mm-hmm. Με βάση όμως αυτόν τον νόμο και με βάση την ΚΑΠ, την οποία τότε εμείς είχαμε διαπραγματευτεί, μοίρασε τις επιδοτήσεις από το 2015 και 2019. Το λέω αυτό για να καταφανεί η υποκρισία της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, μετέπειτα κυβέρνηση. Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις, γιατί η επιδότηση τι σημαίνει? Στην ουσία επιδοτώ το κόστος παραγωγής, έτσι ώστε ο αγρότης, ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος να μπορεί στο τέλος της ημέρας να έχει ένα ευπρεπές εισόδημα και να μπορεί να ζει τον ίδιο και την οικογένειά του. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Πέρα από αυτό το οποίο έγινε το 2015-2019, εμείς επιπλέον φέραμε μια σειρά από προγράμματα. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, νέοι αγρότες πήραν 40.000 όσοι μπήκαν στο ΚΕΓΕ. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Για πρώτη φορά, εκατοντάδες συμπολίτες μας, και ειδικά στο Ρέθυμνο, πήραν βιολογικά αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και νομίζω ότι στηρίχθηκε το πραγματικό εισόδημα. Ούτε αυτό υπήρξε επί ΣΥΡΙΖΑ. Γίνανε μια σειρά από έργα στο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο αφορά έργα υποδομής, αγροτικοί δρόμοι, στο Τρίτσις και επίσης στο πρόγραμμα του αγροτικής ανάπτυξης στην ειδική γραμματεία που προείσθεται ο κ. Παπαγιαννίδης, όπου επίσης πέρα από τους αγροτικούς δρόμους ενισχύθηκε το κομμάτι της σύνδευσης και της άδρευσης. Το ΕΒ, για παράδειγμα, του Ρεθύμνου, ο ΤΟΕΒ στο Κουταλιώτη και ο ΤΟΕΒ της Αγίας Γαλήνης και Μέλαμπες, για πρώτη φορά ενισχύθηκαν έτσι ώστε να μπουν τα δίκτυα, τα οποία είναι κυρίως για την άδρευση των περιοχών εκεί, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την παραγωγή τους. Υπήρξε στο Ρέθυμνο μία σειρά από παρεμβάσεις, αξιοποίηση του φράγματος των υποταμών μέσω του διελιστηρίου, του κεντρικού αγωγού, επίσης για να ιδρεύονται και να αρδρεύονται βασικές περιοχές. Γι' αυτό και εγώ δεν μένω μόνο στις επιδοτήσεις, μένω στα έργα υποδομής, γιατί αυτά είναι τα οποία τα εργαλεία. Το φράγμα ποταμών το κάνετε μέθοδο για παραγωγή ενέργειας. Όχι. Φέρνετε την Τέρνα να παράγει ενέργεια από το τάδε. Να ολοκληρώσω πέρα από το κομμάτι το υδροελεκτρικό, ίσως δεν έχετε ενημερωθεί, είναι και μια σειρά από έργα αρδρευτικά και υδρευτικά και αφορά το διαδίκτυο. Εννοείται για το νερό το οποίο ιδιωτικοποιείται μετά. Πάμε στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Εντάξει, δεν ξαναδιακόπτω. Συγγνώμη. Πάμε στην ιδιωτικοποίηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει το διελιστήριο, υπάρχει ο κεντρικός αγωγός και υπάρχουν και τα συνοδά έργα, τα οποία αφορά και το κομμάτι στην ουσία του Μυλοποτάμου, την πλευρά εκείνη, και του Δήμου Ρεθύμνης. Και αυτά είναι εργαλεία για τον παραγωγό. Αναφερθήκαμε και στους δασικούς χάρτες. Δασικοί χάρτες, το πρόβλημα ξεκίνησε με τον νόμο 43-89 του 2016 επί του κυρίου Σταθάκη. Που από τότε, μάλιστα, εγώ θυμάμαι και η κοινοβουλευτική μου ερώτηση του 2017, λέμε τον τρόπο που θα πάνε να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες μετά από δύο χρόνια, θα έχουμε πρόβλημα. Θυμίζω όταν ήρθε ο κύριος Καρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο Ρέθυμνο, κάναμε μια σύσκεψη ολιφορής στην περιφέρεια, είπαμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Και πράγματι, ένα προς ένα επιλήθηκε. Το κομμάτι των ασπαλάθων εξαιρέθηκε από το δασικό είδος, επομένως, μια σειρά από εκτάσεις βγήκαν από το κομμάτι το δασικό. Είπαμε ότι θα δώσουμε λύσεις στους δασωμένους αγρούς και δώσαμε. Αλλά αυτό το θέμα με τους ασπαλάθους ήταν το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά όμως μέχρι τότε δεν είχε επιληθεί. Mm-hmm. Είχε προσπαθήσει ο κύριος Φάμελος με μια υπουργική απόφαση τότε να λύσει μια σειρά από ζητήματα. Ήταν δυστυχώς κακογραμμένη και κατέπεσε στο ΣΤΕ. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το τι λύση θα φέρουμε, πρέπει να είναι και παρκώς τεκμηριωμένη, έτσι ώστε να μην γίνει προσφυγή και καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο ιδιωτικό που αναφέρθηκε ο κύριος Χνάρης, και τότε στη σύσκεψη του 2021 είχε αναφερθεί το ζήτημα. Πέρασαν αρκετοί μήνες βέβαια, αλλά ήρθε και η εγκύκλιος του κυρίου Αραβώση και λύνει νομίζω και αυτό το πρόβλημα. Δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα στις δηλώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων όσον αφορά το δασικό χαρακτήρα, γιατί υπήρξε και αυτό το πρόβλημα ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά τα 4 χρόνια κάναμε πραγματικά πολιτική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, σε συνδυασμό βεβαίως και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, είχε αυξήσει και τους φορολογικούς συντελεστές ακόμα και στους παραγωγούς,
Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι η νέα ΕΚΑΠ, και πρέπει να υποθεί αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ήταν 19,3 δισεκατομμύρια και παρέμεινε 19,3 δισεκατομμύρια. Η χώρα μας έχει το ίδιο ακριβώς ποσό. Το πώς θα γίνει η κατανομή, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Πραγματικά νομίζω ότι σε αυτό το τραπέζι τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι να ενισχυθεί ο πραγματικός παραγωγός. Αν δεν ενισχυθεί ο πραγματικός παραγωγός, θα συνεχίσει, και δυστυχώς εγώ θα χτυπήσω και το καμπανάκι αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσει το φαινόμενο να βλέπουμε να μπαίνουν μέσα παραγωγοί και κάθε φορά να πέφτει το εισόδημα αυτών που πραγματικά έχουν τα ζώα και τελικά βλέπουν να παίρνουν τα 600 ευρώ, τα 700 ευρώ, αντί να παίρνουν ένα εισόδημα ευπρεπές για να ζήσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Την αγροτική τράπεζα δεν θα συζητήσει κανείς για να την ανασυγκροτήσουμε. Δεν χρειάζεται αγροτική τράπεζα, ο πρωτογενής τομέας. Υπάρχουν τα δάνεια της τότε. Δηλαδή είναι σημαντικό να δουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό. Δεν είναι σε κανενό σας τη σκέψη, το πρόγραμμα. Εμάς είναι στο πρόγραμμά μας το ΜέΡΑ25. Παρ' όλα αυτά, στο Ρέθινο να διευκρινίσουμε. Μισό λεπτό. Για την αγροτική τράπεζα δεν θα συζητήσει κανένας ξανά. Το 16 την ξεχάσαμε την αγροτική τράπεζα. Το κόμμα σας μιλάτε για τράπεζες, γιατί μπορείτε να τις ανοίξουμε και να τις ξανακλείσετε πάλι. Καλά, τώρα αυτή είναι η προπαγάνδα την οποία θα τη χρησιμοποιήσετε. Θα το πούμε στον άλλο γύρο. Θα τα πούμε στον άλλο γύρο. Δεν υπάρχει θέμα. Και επίσης ξεχνάμε πάντα, ζητώ συγγνώμη, ξεχνάμε πάντα στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή, την αλεία. Διότι λέμε πάντα. Η Κρήτη. Ναι, η Κρήτη όμως έχει και αλεία. Και σε μια Κρήτη που θέλουμε να φέρουμε, θέλετε, ψηφίσατε, κύριε Δουλουμπέκη, εξορίξεις. Συνεχίζεται, κύριε Κεφαλογιάννη, εξορίξεις και πάμε να καταστρέψουμε και τον τουρισμό μαζί και την αλεία φυσικά, πέρα από τα περιβαλλοντικά κλπ. Ζητήματα. Θα ήταν λίγο αστείο να συζητάμε για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, αν μιλάμε, αν μας ακούει κάποιος ψαράς της Κρήτης, την ώρα που του φέρνουμε εξορίξεις για να τα κάνουμε όλα μαύρα. Μάλιστα. Λοιπόν, το λέω μόνο έτσι για να ακουστεί και κάτι για την αλεία. Συγγνώμη, με τη συνδεδεμένη του γάλακτος, τι θα γίνει, πότε θα πληρωθούν, θα γίνει. Θα γίνει πληρωμή τις επόμενες ημέρες. Απαντάτε τώρα σε ερωτήματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι του κ. Δουλουμπέκη. Είναι όμως πραγματικές ανάγκες, σημαντικά ερωτήματα. Και καλό στο παιδί του κ. Δουλουμπέκη. Αυτές είναι οι αγωνίες των παραγωγών. Με χιούμορ το λέω, κ. Δουλουμπέκη. Λοιπόν, βεβαίως, κ. Μαργαρίτη. Μου κάνει εντύπωση ότι το είπε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκείνο που καθορίζει την πρόοδο, την προκοπή των αγροτών μεσαίων και φτωχών της Κρήτης είναι η ΚΑΠ των Βρυξελών και όχι το να κάτσουμε κάτω να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα, ποια είναι η πρόοδος των αγροτών στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και το καθεξής. Όσο για τον κύριο Δανέλη, εδώ η έκπληξή μου... Διονέλη, συγγνώμη. Υπάρχει κι άλλος Δανέλης. Ναι, τον έμπλεξα γιατί είναι πιο... η έκπληξή μου είναι η εξής. Λέτε για αγροτική τράπεζα. Το ΜέΡΑ25 είναι υπέρ της άμεσης εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνωρίζετε ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχονται τέτοιου τύπου τράπεζες. Από εσάς δεν περίμενα να ακούσω τέτοια κριτική. Περίμενα να ακούσω από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Το λέω με χαρά. Το λέω με χαρά ότι ξαφνικά η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά η ευρύτερη πολιτική. Εάν χρειαστεί, αν θέλετε να σας δώσω απάντηση από τώρα, εάν χρειαστεί, ξεκινήστε από εκεί και μετά λέτε διάφορα πυροτεχνήματα, αγροτικά. Λοιπόν, κύριε, μα δεν είναι πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα. Μισό λεπτό, πολύ γρήγορα, κύριε. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα άλλο θέμα που δεν το θίξαμε, που πραγματικά απασχολεί τους πραγματικούς παραγωγούς, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί όντως. Με τις ενισχύσεις έχουν γίνει κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Ξεκινήσανε πριν το 19 και συνεχιστήκαν ένα διάστημα και τώρα φτάσαμε στο σημείο και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τα παιδιά τους, δεν παίρνουν επιδοτήσεις. Όμως για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, και επειδή ήταν στη συνάντηση ο κ. Κεφαλογιάννης, πρέπει να το υπενθυμίσω, το μεταφορικό ισοδύναμο που έπρεπε να πάει κατευθείαν στους παραγωγούς, δηλαδή βάση. Τις ζωοτροφές, τα λοιπάσματα, να παίρνουν μια ενίσχυση πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή πάει μόνο στους εμπόρους. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύκλο. Πάμε στον επόμενο κύκλο σε ένα θέμα. Απλώς να απαντήσω μόνο σε αυτό, ότι τα 8 εκατομμύρια τα οποία θα πληρωθούν τώρα θα πάνε στους παραγωγούς. Είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί μεταφορικό ισοδύναμο. Ποιο τρόπο τώρα θα δοθεί κατευθείαν στους παραγωγούς. Το είπε πριν από μερικές ημέρες και στο κεντρικό δελτίο ο κ. Πλαγιωτάκης αυτό. Λοιπόν. Θέλω να πάμε στον επόμενο κύκλο που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα. Θέλω γρήγορη τοποθέτηση, όμως βεβαίως αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να το συζητούμε για ώρες, να μην πω για ημέρες. Κύριε Κεφαλογιάννη, στην Κρήτη πληρώνουμε τα πιο ακριβά καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ακρίβεια των μετακινήσεων είναι πλέον μια τεράστια υπέρβαση για τους κρητικούς.
Θέλω λίγο την πρότασή σας. Γιατί επειδή έχω μια μανία να βλέπω τις τιμές των καυσίμων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι απίστευτο ο Γερμανός με αυτό το μηνιαίο εισόδημα να πληρώνει καύσιμα 1/3 λιγότερο από τα καύσιμα που πληρώνουμε εμείς. Κύριε Δασκαλάκη, εντοπίζεται ένα ζήτημα, αλλά πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Πράγματι, ο Γερμανός πληρώνει ενδεχομένως φθηνότερα τη βενζίνη. Ο Γερμανός όμως δεν είχε την ενίσχυση που είχε ο Έλληνας κατά την περίοδο της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Το 2021 και 2022 η χώρα μας βρέθηκε στη δεύτερη θέση όσον αφορά τον δείκτη ενισχύσεων κοινωνικής ενίσχυσης από το κράτος προς τους πολίτες σε σχέση με το ΑΕΠ της. Και ταυτόχρονα καταφέραμε και μειώσαμε. Μα η Νέα Δημοκρατία και κατέφεραμε δεν ήταν κατά των επιδομάτων. Θα σας πω, κύριε Διονύση. Μα δεν ήσασταν κατά των επιδομάτων. Θα σας πω. Για το fuel pass λέτε. Όχι. Αυτό κατάλαβα όχι. Καλά. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Για ποια ενίσχυση λέτε. Στην ενίσχυση μέσα στην πανδημία και μέσα στην ενεργειακή κρίση από επιστρεπτές προκαταβολές, από ζητήματα. Και μας συγκρίνετε με τη Γερμανία. Βεβαίως. Συγκρίνετε το εισόδημα του Έλληνα μέσα στην πανδημία με το εισόδημα του Γερμανού. Θέλετε να απαντήσετε εσείς στον κύριο Δασκαλάκη. Δεν θέλω να απαντήσω, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι. Κύριε Κεφαλογιάννη, απαντήστε. Όταν θα έρθει η σειρά σας. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχει τον ρόλο. Εντάξει. Είσαι υποψήφιος. Δεν έχω φύγει ακόμα από την. Δεν είστε όμως δημοσιογράφος. Τουλάχιστον να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια η ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα λέει η Eurostat και δεν τα λέει καμία Νέα Δημοκρατία, κανείς Κεφαλογιάννης. Το ποσό το συνολικό ήταν 42,3 δισεκατομμύρια. Προχωρήσαμε σε 50 μειώσεις φορολογικών συντελεστών και εισφορών, το οποίο στην ουσία είναι άμεση και άμεση ενίσχυση του εισοδήματος. Προφανώς δεν προχωρήσαμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί θεωρούμε ότι όταν οριζόντια μειώνει τον έμεσο φόρο, είναι μια άδικη μείωση. Γιατί την ίδια ελάφρυνση θα έχει και ο πλούσιος, την ίδια ελάφρυνση θα έχει το πιο ευάλωτο νοικοκυριό. Εμείς τι κάναμε, ενισχύσαμε. Σας φέρνω όμως και το παράδειγμα της Κύπρου, κύριε Κεφαλογιάννη. Και η Κύπρος ακόμα. Που επίσης έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, ένα διαφορετικό βιωτικό επίπεδο, μια διαφορετική εισοδηματική πολιτική, δηλαδή τα χρήματα που παίρνει ένας μέσος Κύπριος είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα που παίρνει ένας μέσος Κρητικός, ένας μέσος Έλληνας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις με ίδια χαρακτηριστικά όμως. Σας λέω, όταν δούμε όμως το τέλος της ημέρας στην εικόνα, η ενίσχυση που είχε ο μέσος Έλληνας ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση ήταν φιλολαϊκή, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα και στηρίξαμε κυρίως το μεσαίο και το μικρομεσαίο, ο οποίος δυστυχώς είχε υπερφορολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με 33 νέους φόρους. Πάντω στην προηγούμενη κυβέρνηση, λοιπόν, θέλω να σας πω για να προλάβω, να βάλω και λίγο έτσι αλλά το πίπερο στη συζήτηση, ότι στις τιμές των καυσίμων του σήμερα και των τελευταίων μηνών, η σύγκριση γίνεται με την αντίστοιχη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι να, τώρα πληρώνουμε λίγο φτηνότερα, όχι ξεπεράσαμε το ρεκόρ της προηγούμενης πενταετίας. Άρα υπάρχει μια παρόμοια λογική στον τρόπο που προσεγγίζεται την τιμολογιακή πολιτική των καυσίμων, κύριε Δουλουμπέκη, ή κάνω λάθος? Καταρχάς, για να συνδέσω τα δύο ερωτήματα, η κυβέρνηση κατάφερε να βάλει πλαφόν στο αρνάκι Πόρσε, αλλά όχι πλαφόν για τις Πόρσες, το καύσιμο. Δηλαδή, ήταν θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων τελικά. Θέλω να πω το εξής, για να είμαστε πολύ καθαροί. Ακούστε, ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Όσο έπεφτε η τιμή του πετρελαίου παλαιότερα, έπεφτε και η τιμή της βενζίνης. Σήμερα τι βλέπουμε? Να πέφτει η τιμή του πετρελαίου και η τιμή της βενζίνης να μένει σταθερή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος μπαίνει στην καθαρή αξία του καυσίμου, πάντα έρχεται αναλογικά να αυξήσει την καθαρή αξία του καυσίμου. Τι έχει συμβεί σήμερα? Η καθαρή αξία φαίνεται διεθνώς να πέφτει και η τιμή να μένει εδώ. Ξέρετε τι γίνεται? Υπάρχει ένας καλά ριζωμένος μηχανισμός εσχροκέρδειας, τον οποίο πολύ φοβάμαι ότι υπηρετεί με συνέπεια η κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι έχει μπει στον πάγο το σύστημα εισρωών νεκρών. Δεν είναι τυχαίο ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης παρόλες τις πολλές πιέσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρόλο το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση στα δημόσια έσοδα πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, δύο φόρων που έμειναν σταθεροί, ενώ θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, να μειωθούν. Άρα, εμείς τι λέμε? Ότι αυτή τη στιγμή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εμείς μάλλον τι κάναμε για να απαντήσω στο θέμα της σύγκρισης που βάλατε, ακολουθούσε η τιμή του καυσίμου την διεθνή τιμή του πετρελαίου, πάνω κάτω. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Άρα δηλαδή την δική σας πολιτική πάνω στο θέμα
της τιμολογιακής πολιτικής των καυσίμων. Την καθόριζαν οι διεθνείς δείκτες, η Ευρώπη, περίπου, οι διεθνείς αγορές. Περίπου οι διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως σήμερα, στη γιατί δεδομένη συγκυρία. Η Κύπρος, η Γερμανία, άλλες χώρες της Ευρώπης. Σας πω. Στη δεδομένη συγκυρία, εμείς τι θα κάναμε. Πρώτον, θα ελέγχαμε πάρα πολύ, με πολύ αυστηρό τρόπο και με μηχανισμούς mm-hmm. από το ίδιο το δηληστήριο μέχρι την Αντλία. Και όσοι μας βλέπουν καταλαβαίνουν τι εννοώ, σε όλη αυτή τη διαδρομή θα ελέγχαμε με μηχανισμούς την καθαρή αξία της τιμής του πετρελαίου, της βενζίνης, και επί αυτού θα βάζαμε και μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στον ελάχιστο, στον χαμηλότερο συντελεστή που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον θέλω να τονίσω, επίσης συνδέον. Μα δεν υπήρχε τότε αυτή η ανάγκη. Αυτή την εποχή εκείνη. Είχαμε, αλλά προσέξτε, δεν είχαμε αυτή την δυστοκία που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε τόσο χαμηλό. Η αγοραστική δύναμη σήμερα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Mm-hmm. Στο χαμηλότερο επίπεδο. Συνεπώς όλα αυτά είναι αναλογικά. Ο βουλευτής σας Ηρακλείου ήταν ο κύριος Μιχελογιαννάκης που ζητούσε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη ήταν τότε. Όχι, με εσάς ήταν. Μην ανησυχείτε. Στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ήταν τότε μαζί. Στο ΜΕΡΑ δεν πήγε ποτέ. Όχι, ήταν και ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Όμως κοντά με τον. Ναι. Όμως ο κύριος Μιχελογιαννάκης ζητούσε. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυβέρνησή του ζητούσε. Θα απαντήσετε εσείς γι' αυτό. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ξεκάθαρος. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυστηρός έλεγχος στις τιμές του πετρελαίου, στο δηληστήριο και στην Αντλία, όπου χρειάζεται πλαφόν. Και θέλω να τονίσω επίσης, συνδέοντας με το προηγούμενο ζήτημα, την μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα διαχειριζόμασταν την πραγματική τιμή της βενζίνης, διότι ο μηχανισμός των Fuel Pass αυτό που κάνει τελικά είναι να επιδοτεί την εσχροκέρδεια, είναι να επιδοτεί τα μεγάλα δηληστήρια. Παίρνει από όλους χρήματα, μαζεύει από πολλούς λίγα για να δώσει, για να δώσει πολλά σε λίγους. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι έξαλλος ο σκηνοθέτης που μιλάει στο ακουστικό μου, ζητάει τώρα και 5 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ σε ώρα αιχμής στο prime time της Δευτέρας, 6η συνεχόμενη χρονιά και εδώ με εκλογές. 21 Μαΐου, οι εθνικές κάλπες είναι γεγονός. Πλέον διάγουμε και την επίσημη προεκλογική περίοδο μετά τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για τις εθνικές εκλογές που θα καθοριστούν από την λαϊκή ετοιμιγορία των πολιτών την 21η Μαΐου. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για τα καύσιμα, έρχομαι σε εσάς. Κύριε Χνάρη, για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε και στην επόμενη μέρα των εκλογών. Τι περιμένουν οι Έλληνες από αυτήν τη λαϊκή ετοιμιγορία? Να πω κάτι για τα καύσιμα. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε όντως το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον είμαστε οι χώρες με οι δύο πρώτες χώρες. Θεωρώ ότι όντως υπάρχει ένα θέμα. Τώρα βλέπουμε ότι μειώνει το βαρέλι το πετρέλαιο και αυτό δεν φαίνεται στις Αντλίες, άρα υπάρχει θέμα ελεκτικού μηχανισμού. Mm-hmm. Εμείς εξ αρχής, σαν Μπασόκ, και έχοντας παρουσιάσει το πρόγραμμά μας, και το πρόγραμμά μας έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα σοβαρά προβλήματα της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού και ζητήσαμε εξ αρχής και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το πλαφόν στη λιανική πώληση ρεύματος που βλέπουμε. Ότι αντί να υπάρχει ένα πλαφόν στις συγκεκριμένες εταιρείες που πουλούν ρεύμα, υπάρχει επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό δείχνει μια ταξική πολιτική και δείχνει την προτεραιότητα που έχει βάλει η κυβέρνηση το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Δηλαδή, στην ουσία, προστατεύει τους λίγους έναντι των πολλών. Άρα, είναι σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Και η μείωση των συντελεστών, ιδιαίτερα του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου, ιδιαίτερα σε εποχές που υπάρχει εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού, θεωρώ ότι θα ήταν προτεραιότητα και όχι η επιδοματική πολιτική που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη. Πάρα πολύ απλά. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή την βαρύτατη φορολογία στα καύσιμα σε μια χώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωστάτ ξεπερνάει στην Ευρώπη των 27 μόνο τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη. Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο και συνδέεται πάντα με το βασικό πρόβλημα ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες διαχειρίζονται τις υποθέσεις του τόπου αυτού τα τελευταία χρόνια βάζουν το κέρδος σαν θεό μπροστά από οτιδήποτε άλλο. Εάν συγκρίνετε το κόστος των καυσίμων θα δείτε ότι υπάρχει μια αναλογία με τα κέρδη των εταιριών πετρολοειδών, τόσο τα δηληστήρια όσο και τα δίκτυα διανομής, οι εταιρείες διανομής παρουσιάζουν στους ισολογισμούς καταπληκτικά κέρδη τον καιρό αυτό. Είναι λοιπόν η βαριά φορολογία, είναι τα κέρδη, είναι στο όνομα του φιλελευθερισμού, στο όνομα του ελεύθερου καπιταλισμού που οι άλλες χώρες διστάζουν να τον υιοθετήσουν σε τέτοιο βαθμό,
Στη χώρα μας, κυριολεκτικά, είναι ξέφραγο αμπέλιστο να κάνει κανείς οποιαδήποτε κερδοσκοπία, και μην κάνουμε πως εκπλησόμαστε. Οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα κόμματα εξουσίας είναι πολιτικές που εξυπηρετούν το κέρδος. Αυτό πιστεύουν, ότι θα έρθουν επενδυτές όταν τους εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό κέρδος, περισσότερο κέρδος από τις γειτονικές χώρες. Άρα θα έρθουν να επενδύσουν εδώ. Τώρα αυτό, σαν ιστορία, από το κακό στο χειρότερο πάμε κάθε χρονιά, δεν ισχύει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και υπάρχει και ένα μικρό ζητηματάκι, δευτερεύον στην προκειμένη περίπτωση, αλλά οι διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Η χώρα μας έχει ταυτιστεί με τον ευρωατλαντικό άξονα, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Θεωρούμε εχθρούς μας τις χώρες παραγωγές πετρελαίου, πάρα πολλές από αυτές. Πριν ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να τους βάλουν κυρώσεις κλπ., εμείς για να εξυπηρετήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες τις θεωρούμε εχθρούς μας. Έχουμε, αν θέλετε, μεγαλύτερα προβλήματα με το Ιράν από ό,τι έχουν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Λοιπόν, όλα αυτά προσθέτουν άλλη μία πληγή του Φαραώ πάνω στον δύσμυρο ελληνικό λαό, αυτές οι πολιτικές, έτσι. Τα ακριβά καύσιμα, τα οποία δεν είναι μόνο η Πόρσε και τα αυτοκίνητα, μικρά ή μεγάλα, είναι η αγροτική παραγωγή που εξαρτάται, τα αντιλιοστάσια, είναι τα εργοστάσια και η βιομηχανική παραγωγή. Δηλαδή, άπαξ και το καύσιμο ακριβίνει, όλα τα προϊόντα ακριβαίνουν. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πολιτική, γιατί δεν είναι η ισότητα που λέτε, έχετε δίκιο, αλλά αυτό μετακυλίεται, φυσικά ο μεταφορέας μετακυλεί στον καταναλωτή του τελικού προϊόντος που μεταφέρει κλπ. Όλη αυτή την υπόθεση. Άρα, ακόμη και εδώ η λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που κραυγάζει όχι το κέρδος, οι ανάγκες των ανθρώπων πρώτα, οι ανάγκες της κοινωνίας πρώτα, όχι το κέρδος των επενδυτών, των καπιταλιστών πρώτα, ακόμη και εδώ δικαιώνεται. Δικαιώνεται από το βάρη που ο δύσμυρος λαός μας σέρνει. Κύριε Διονέλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξεκινά αυτή η κουβέντα από το θέμα των καυσίμων, αλλά στην ουσία νομίζω είναι η ακρίβεια, που δεν έχει να κάνει μόνο με τα καύσιμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρίως έχει να κάνει με το ενεργειακό, συνολικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως τα θέματα που μετά είναι παρεπόμενα, η ακρίβεια που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, που και αυτό επηρεάζεται, είναι μια λυσίδα. Λοιπόν, την αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια περίπου σαν φυσικό φαινόμενο. Ακούω και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να μιλούν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν είναι στην αντιπολίτευση. Θυμάμαι τον κύριο Κυρανάκη, διορθώστε με κύριε Κεφαλογιάννη αν κάνω λάθος, που έδειχνε όταν ήσασταν αντιπολίτευση μία απόδειξη βενζίνης 80 ευρώ και τα 50 ήταν φόρος, και λέει να σε ποια χώρα ζούμε του ΣΥΡΙΖΑ, και σας κατηγορούσε. Δηλαδή, ζητούσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μείωνε τότε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σήμερα είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και δεν τον μειώνει η Νέα Δημοκρατία. Και αν αύριο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν θα τον μειώσει. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που κανένας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, και αυτό καταλαβαίνουν και οι πολίτες, οι οποίοι στενάζουν. Και μέσα σε όλα τα άλλα, για το θέμα των καυσίμων, πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς ξέρετε στο πρόγραμμά μας έχουμε την λέξη ρήξη. Η μόνη ρήξη που έκανε σε αυτή την τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ποια ήταν? Να διεκδικήσει, όταν η Ευρώπη έλεγε θα βάλουμε κυρώσεις στον Πούτιν για να μην μεταφέρεται το πετρέλαιό του, να διεκδικήσει ότι, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, εμείς το αναγνωρίζουμε, για τους εφοπλιστές. Διότι είπε όχι, οι Έλληνες εφοπλιστές θα φέρνουν το πετρέλαιο με τα πλοία τους. Πληρώνουμε τελικά φτηνότερο πετρέλαιο? Από τις εξορίξεις, ξανάρχομαι στο ζήτημα αυτό, θα πληρώνουμε? Παραμυθιάζεται και τα τρία κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη με την πολιτική του κυρίου Μανιάτη. Παραμυθιάζουμε τους πολίτες αυτής της χώρας ότι θα κάνουμε εξορίξεις στην Κρήτη και θα πληρώνουμε πετρέλαιο, για να μην πω ότι θα γίνουμε με κελεμπίες να κυκλοφορούμε. Την ώρα που ξέρετε ότι όλα τα κέρδη πάνε στην Exxon Mobil και ότι δεν πρόκειται ούτε κέρδη φορολογήσιμα δεν θα βρούμε για να φορολογήσουμε τον φόρο από τις εξορίξεις, όχι να πάρουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, χρηματιστήριο ενέργειας, μια που ανοίγω λίγο το ενεργειακό. Είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως ευρωπαϊκή πολιτική? Το κρατάει η Νέα Δημοκρατία, το χρησιμοποιούν, ακούστε, τα δικαστήρια, το δικαστήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Κάνανε προσφυγή οι καταναλωτικές οργανώσεις για το γεγονός ότι η ΔΕΗ άλλαξε τα τιμολόγια από σταθερά σε κειμενόμενα και πήγαν στα δικαστήρια, και το δικαστήριο, ξέρετε τι είπε? Αφού είναι χρηματιστηριακό προϊόν το ρεύμα,
Δεν μπορείτε. Ναι, πρέπει να υφίσταστε τις αλλαγές στη χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος. Δηλαδή, μου λέει ότι όποτε μπαίνω στο σπίτι και πατάω το κουμπί, είναι σαν να παίζω στο χρηματιστήριο. Αν είναι ακριβό το ρεύμα, θα χάσω. Αν είναι φτηνό. Λοιπόν, και όλο αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο που έχει πέσει πάνω στη χώρα, σαν να έπεσε βράχο, σαν να έγινε σεισμό. Και το κοιτάμε και λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι κάναμε επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, σε ένα κόμμα, σε έναν πρωθυπουργό που ήταν. 50 φόρους, είπα. Μισό λεπτό. Είπατε ότι η επιδοματική πολιτική στην περίοδο της πανδημίας ήταν και έχετε να το υπερηφανεύεστε. Ένας πρωθυπουργός που ήταν κατά των επιδομάτων που ήταν για τους τεμπέληδες, σας θυμίζω τα επιδόματα. Και σήμερα και λέτε επίσης δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ γιατί έχει πλατιά κατανάλωση. Πάλι Κυρανάκης. Μακαρόνια, τη θυμάστε την φρασιολογία με τα μακαρόνια, ότι τα μακαρόνια τα τρώνε και οι πλούσιοι και δεν μειώνουμε. Τέτοια πράγματα λέμε στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ για να πάρει μία ανάσα, γιατί δεν θα μειωθεί τελικά το κόστος για τους πλούσιους, αν μειώσουμε τον ΦΠΑ. Είναι αστείο ο κόσμος που μας βλέπει εκεί έξω. Ο κόσμος που μας βλέπει εκεί έξω ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες δεν δίνονται ούτε με Fuel Pass, ούτε με Energy Pass. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δουλουμπέκη. Την κερδοσκοπία των μεγάλων εταιριών ενέργειας, του Περιστέρη, μάλιστα, του Κοπελούζου και των υπολείπων, επιδοτούμε με την παροχή επιδομάτων για το θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης για απόψε. Θέλω λίγο έτσι να πάμε γενικά πολιτικά. Και επειδή μου αρέσει, κύριε Κεφαλογιάννη, να αναλύω τους αριθμούς, φαίνεται ότι τουλάχιστον από τις εκλογές της 21ης Μαΐου τα κουκιά δεν βγαίνουν για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν μου αρέσει να προκαταβάλω τα αποτελέσματα, ακόμα και αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συγκεκριμένα ποσοστά. Τι θα κάνετε και γιατί το λέω αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από κάποιες ημέρες είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, είχε πει μάλιστα και τη φράση «Δεν θα λάβω καν τη διευρυντική εντολή, δηλαδή θα πάω σε επαναληπτικές εκλογές μετά από 3 εβδομάδες». Λίγο αργότερα το άλλαξε και είπε ότι θα κάνω αυτό που καθορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή θα λάβω τη διευρυντική εντολή. Άρα, ανοίγει και τη συζήτηση στην πιθανότητα ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να έρθετε κοντά με άλλα κόμματα και να δημιουργήσετε μια συγκυβέρνηση. Επίσης, τη διευρύνω λίγο την ερώτηση, μην αφήσετε να γίνει μια κυβέρνηση ιτημένων. Το είπε και από τα Χανιά χθες ο κύριος Μητσοτάκης αυτό και βεβαίως αναφέρεται σε μια πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25. Κύριε Σκαλάκη, νομίζω η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη ξεκάθαρη. Λέμε το εξής. Εμείς θα διεκδικήσουμε πράγματι την αυτοδυναμία. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πιστεύουμε στον νόμο της απλής αναλογικής. Είμαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Τον καταψηφίσαμε τότε στη Βουλή μαζί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης είχε καταψηφίσει τον νόμο της απλής αναλογικής. Είδαμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δυστυχώς πήγε να εφαρμοστεί ακόμα και στην αυτοδιοίκηση και στην ουσία ήταν μη λειτουργικός. Οι ίδιοι οι δημάρχοι και οι περιφερειάρχες, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ζητήσανε την αλλαγή του, γιατί αυτό οδήγησε σε κυβερνησία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επίσης, σε όποιες χώρες έχει εφαρμοστεί καθαρά απλή αναλογική, βλέπουμε να μπαίνει σε μια ακυβερνησία και μια αστάθεια. Η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς έκτες εκλογές, προσέξτε, έκτες εκλογές σε διάστημα 2 ετών. Το Ισραήλ έχει κάνει 4 εκλογικές αναμετρήσεις, πήγαινε και αυτό σε 5η εκλογική αναμέτρηση, πάλι με τον νόμο της απλής αναλογικής. Όπου υπάρχει ακόμα κυβέρνηση συνεργασίας. Ελπίζω αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, να μην γίνει και στην Ελλάδα. Όχι, διότι. Δημοσιογραφικά το λέω. Δεν θα γίνει πολύ απλά, γιατί οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Ναι. Όπου εκεί ο πύχης για την αυτοδυναμία από το 46% που είναι προς τις πρώτες εκλογές πέφτει στο 37,5%. Mm-hmm. Πάμε όμως και στην αριθμητική. Το είπατε πολύ ορθά. Νομίζω, ανεξαρτήτως αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρωτοκόμμα, και το λέω με βεβαιότητα, διότι καμία μέτρηση δεν δείχνει το αντίθετο, είτε είναι μέτρηση. Έχουμε δει όμως στη σύγχρονη πολιτική ιστορία ανατροπή δημοσκοπήσεων, έχουμε δει και ανατροπή exit poll. Κοιτάξτε, έχουμε δει ανατροπή exit poll με πολύ μικρές διαφορές. Αν αφαίρεσαι το 2000, φαντάζομαι. Την εκλογική νύχτα Καραμαλή Σιμίτη. Σωστά. Τότε όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ντέρμπι μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή, από το 2016, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό, από το 2016 μέχρι και σήμερα, επί 7 συναπτά έτη, δεν υπάρχει ούτε μία μέτρηση, είτε είναι φιλικά προσκύμενη προς το ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ουδέτερη, είτε ακόμα και φιλικά προσκύμενη προς τη Νέα Δημοκρατία, που να δείχνει το αντίθετο. Εγώ βάζω την τάση. Δεν μένω στα νούμερα.
Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο άλλα στοιχεία. Πρώτον, παράσταση νίκης της Νέας Δημοκρατίας περίπου με 63 με 65%. Άρα, τα δύο τρίτα του ελληνικού λαού, ασχέτως το τι θα ψηφίσουν, πιστεύουν είναι σε νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε, αυτό δίνει και έναν εκλογικό αέρα συνήθως στο πρώτο κόμμα. Και δεύτερον, σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες, σήμερα διάβαζα δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από την ΑΛΚΟ και δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη, που στην ουσία λένε ότι σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες ο κ. Μητσοτάκης προηγείται του κ. Τσίπρα. Άρα, να κάνω μια πονηρή ερώτηση. Ναι. Επειδή όλοι οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα στελέχη που συζητάω μαζί τους και δημόσια και σε κατηδίαν συζητήσεις αναφέρονται σε αυτήν τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι την πιθανότητα μιας διερευνητικής εντολής θα την πάρετε εντελώς τυπικά. Δηλαδή, ακόμα κι αν, παράδειγμα, λέω κύριε Χνάρη, το Πασόκ δώσει γη και είδωρο για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Αλλά νομίζω ότι η αριθμητική την πρώτη κάλπη θα είναι πολύ δύσκολο ακόμα και με μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με το Πασόκ να μας βγάλει ένα τέτοιο νούμερο που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Εξάλλου, αν το Πασόκ για παράδειγμα επιμείνει στην θέση του ότι. Εντάξει, είναι και η ελληνική λύση. Ελληνική λύση το έχουμε αποκλείσει. Καταρχάς, ξεκινάμε τα βασικά κύριε Δασκαλάκη. Είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Κύριε Κεφαλογιάννη, στην πολιτική δεν υπάρχουν ποτέ αποκλείσεις. Έχουμε δει τα πιο απίστευτα πράγματα σήμερα στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, τερατογένεση αυτό που είχαμε δει τότε, ΣΥΡΙΖΑ και Καμένο. Την τετραετία δεν θα δείτε την Νέα Δημοκρατία. Καλά, έχουμε και κυβέρνηση στα Δημοκρατία Κουκουέ. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Κεφαλή. Ήταν ειδικού σκοπού τότε και ήταν για να γίνει μια κάθαρση στο πολιτικό σκηνικό. Και ακόμα και η συγκυβέρνηση που κάναμε τότε με το Πασόκ υπήρχαν πάρα πολλές συγκλήσεις τα τελευταία χρόνια και σημαίνει αποζητήματα. Άρα, κύριε Δασκαλά, για να είμαι ξεκάθαρο, εμείς λέμε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ποτέ με τον κύριο Βελόπουλο, με το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη στιγμή και με το ΜΕΡΑ25 με αυτό το οποίο πρεσβεύει. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Το θεωρώ δεδομένο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, η αριθμητική θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει σε δεύτερες κάλπες, δεδομένης βέβαια και τις θέσεις που εκφράζει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Εγώ προσωπικά και σας δηλώνω δημοσίως, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, πιστεύω θα είναι πρώτο κόμμα και προταθεί για παράδειγμα από κάποιον κυβερνητικό εταίρο άλλο πρόσωπο εκτός του κύριου Μητσοτάκη, δεν θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Είναι μια είδηση αυτό. Αν και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δεχτεί κύριε Νέα Δημοκρατία αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας μιλάω για μένα προσωπικά. Κύριε Δουλουμπέκη. Λοιπόν, είστε δίπλα στον κύριο Χνάρη. Ναι, βεβαίως είμαι δίπλα στον κύριο Χνάρη. Κοιτάξτε, για μας είναι το εξής το ζητούμενο. Η πρώτη κάλπη, η πρώτη Κυριακή, η πρώτη εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου είναι η κρίσιμη κάλπη. Εκεί είναι η κρίσιμη, η μεγάλη μάχη. Για να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση και να βοηθήσω και τους τηλεθέτες που ενδεχομένως δεν παρακολουθούν στην αντιπολιτική επικαιρότητα. Έχετε πάει την συζήτηση για την επόμενη κυβέρνηση και λίγο παραπέρα. Λέτε ότι ακόμα και ως δεύτερο κόμμα θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση εμείς. Αυτό είναι μια άποψη που έχει ακουστεί μέσα στο κόμμα, αλλά την άποψη του κόμματος την εκφράζει μετά από όλες τις διαδικασίες και τις εσωτερικές μας μάλλον διαδικασίες, την εκφράζει με απόλυτο μοναδικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας, που πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και η άποψή του ήταν καθαρή, ήταν ξεκάθαρη και είναι μονοσήμαντη. Κυβέρνηση ηττημένων είναι στα όρια της πολιτικής ηθικής. Κυβέρνηση ηττημένων δεν θα κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την πρώτη Κυριακή, την 21η Μαΐου, άρα, θα είναι πρώτο κόμμα. Θα απευθύνει ευρύτατο προοδευτικό προσκλητήριο προς προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, προκειμένου να σχηματιστεί μια κυβέρνηση φιλοκοινωνική. Δηλαδή προς ποιες δυνάμεις? Προς το Πασόκ, προς το ΜΕΡΑ 25, αρκεί να μην ακούω πράγματα για Δήμητρες κτλ. Πώς τα λέγανε. Σοβαρά, ευρωπαϊκά. Το πρώτο κόμμα, το ισχυρό κόμμα, βάζει άμα τον άξονα. Να γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μας να γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Να αλλάξουμε το πρόγραμμα για να μας. Ακούστε, γιατί πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτές τις χώρες και μοιάζει να μην το ξέρετε. Το προσκλητήριο για συνεργασία το έχει κάνει ο Βαρουφάκης ένα χρόνο να συζητήσουμε. Για το τι να συζητήσετε, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα απευθύνουμε το προσκλητήριο, το οποίο, κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι και να ξεκινάει η πολιτική με πρόσωπα. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Είναι σαν να πούμε εμείς ότι θα απευθύνουμε προσκλητήριο προς το Κινάλ χωρίς τον κύριο Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνετε, Πασόκ, Κινάλ, πώς το λένε. Χωρίς τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν γίνονται. Ναι, θυμάμαι. Τότε το λέγανε Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ελιά, Δημοκρατική, πώς το λέγανε, 27 ονόματα. Ήτανε καρφί όμως, καλό. Εγώ το παραδέχομαι. Ήταν καλό καρφί αυτό. Λοιπόν, άρα, τι θα έλεγα, ότι εμείς δεν μπορούμε να απευθύνουμε προσκλητήριο στο Πασόκ Κινάλ να έρθει μαζί μας χωρίς τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Δεν είναι λογικά. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο ο μόνος τρόπος για να λυθεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτος. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι ως εξής. Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία μέσω του ΠΑΣΟΚ να εμβολήσει το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου αυτοί οι δύο μετά να κάνουν κυβέρνηση. Νομίζω ότι παίζουμε μια προαποφασισμένη
παρτίδα, στην οποία ο μόνος τρόπος να σπάσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτος την πρώτη Κυριακή. Πάντως στην αντιπολιτευτική γραμμή που ακολουθείτε και προεκλογικά και λίγο πριν πλησιάσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε μια προεκλογική περίοδο σχεδόν ένα χρόνο, τα βέλη είναι μοιρασμένα ισόποσα. Δηλαδή, ό,τι κριτική κάνετε στη Νέα Δημοκρατία, την κάνετε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Και έχω την εντύπωση, και έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις εκλογές το μάτι σας ως ανησυχία κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και κοιτάζει. Και ακούστε, ειδικά στην Κρήτη. Το πρόβλημα του κυρίου Χνάρη δεν είναι ανοιχτό προέρχομα του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα είναι ότι οι χιλιάδες, εκατομμύρια ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνεπώς, εκεί θα απευθυνθούμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο συγγενής χώρος. Συγγενής χώρος δεν είναι, ας πούμε. Νιώθω ότι σας κάνει κακό το ΠΑΣΟΚ πολιτικά. Όχι, το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη συνεργάτης. Mm-hmm. Δύναμη συνεργάτης. Ανήκει στο προοδευτικό τόξο. Μην το ξεχνάμε. Όπως το 2014. Μην το ξεχνάμε. Όχι, κοιτάξτε, αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να ξανασυγκυβερνήσει με Βορύδη κτλ., δεν είναι συνεργάτης. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα προοδευτικό κόμμα. Ναι, γιατί θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Βενιζέλος τότε. Εκεί ήμουνα. Εντάξει, λοιπόν. Άρα πάμε παρακάτω. Για να σας θυμίσω κάποια πράγματα που μοιάζει να έχετε ξεχάσει. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να επαναφέρουμε ούτε Βενιζέλους, ούτε Διαμαντοπούλου, ούτε τίποτα, ακούστε. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Και θα ψηφίσει Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Και θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Και θα ψηφίσει πρόοδο ή συντήρηση. Και θα ψηφίσει το τρίπτυχο ρύθμιση χρεών, αύξηση μισθών ή και μείωση τιμών που λέμε εμείς ή εσχροκέρδεια. Στο δίπολο αυτό, στη σχέση αυτή, την επόμενη μέρα τα δύο πρώτα κόμματα, το όποιο είναι πρώτο κόμμα, θα απευθύνει προσκλητήριο πολιτικό. Αυτό θέλω να τονίσω. Αυτό πρέπει και αυτό πρέπει να απασχολεί τον κόσμο σήμερα, ότι οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου και όχι στη βάση προσώπων που έβαλε ως προαπαιτούμενο το ΠΑΣΟΚ, ούτε στη βάση 4-2-1 μοιράσματος υπουργείων και θέσεων, μάλιστα, αλλά στη βάση πολιτικού προγράμματος. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί στο ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός πάνω από τον πληθωρισμό στα 880 ευρώ. Συμφωνεί στο ότι τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν θα πρέπει να μπορούν. Συμφωνεί στο ότι θα πρέπει να επανακρατικοποιήσουμε, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ για να ελέγξουμε την ενέργεια. Συμφωνεί στην περισσότερη δημοκρατία στον τόπο. Αν συμφωνεί σε αυτά, μάλιστα, φυσικά με την πινελιά του, αυτές είναι οι συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτές τις υποχωρήσεις και ό,τι χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει συνεργασία. Αυτό βέβαια το τονίζω και θέλω πολύ να μείνω σε αυτό. Δουλουμπέκη, θα το κάνουμε πολύ, ακόμα και αν είμαστε αυτοδύναμοι. Θα καλέσουμε, πράγμα που είναι πιθανό τη Δεύτερη Κυριακή, έτσι όπως φαίνεται να κινούνται τα πράγματα, θα καλέσουμε και πάλι τα κόμματα να συνεργαστούν, μάλιστα, στη βάση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης για το λαό, για τους καθημερινούς ανθρώπους, όχι για τις θέσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι δικό μας. Κύριε Χνάρη, εσείς μέσω του κύριου Ανδρουλάκη έχετε μια ξεκάθαρη πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, θέτουμε όμως μια κόκκινη γραμμή. Θα τη γυρίσω την ερώτηση και θα την κάνω πιο πονηρή. Το ΠΑΣΟΚ, στο ενδεχόμενο που ήταν πρώτο κόμμα, θα μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια πρόταση στο φόβο της ακυβερνησίας. Δηλαδή, εσείς, αν αύριο ήσασταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα, θα μπορούσατε να αποδεχτείτε μια κυβέρνηση χωρίς τον ηγέτη του κόμματός σας που κέρδισε και τις εκλογές? Κοιτάξτε. Γιατί προσέξτε, οι Έλληνες ψηφίζουν μια παράταξη, αλλά φαντάζομαι μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ψηφίζει για μια παράταξη εμπνέεται και από τον πολιτικό αρχηγό που ηγείται αυτής της παράταξης. Ακριβώς. Εξ αρχής, ο πλέον καθαρότερος έχει το πιο ξεκάθαρο λόγο από την αρχή για το θέμα του συνεργασίου του Ανδρουλάκης. Έχει πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι εγώ δεν θα κάνω πρωθυπουργό ούτε το Μητσοτάκη, τον οποίο τον θεωρώ ότι έχει αποτύχει, ούτε το Τσίπρα. Και σίγουρα δεν θα συνεργαστώ με το Μέρα 25. Αυτό τα έχει πει εξ αρχής. Απλά τώρα που σημώνουν οι εκλογές και αντιλαμβάνονται ότι όντως το λέει και ισχύει, υπάρχει αυτή η αντίδραση. Από τη μια πλευρά, ο Τσίπρας λέει ψηφάτε Ανδρουλάκη, βγαίνει Μητσοτάκης, και από την άλλη ψηφάτε, λέει ο Μητσοτάκης, ψηφάτε Τσίπρα, βγαίνει Ανδρουλάκης. Καλά, έχουμε δει βεβαίως και τις δικαιολογίες μετά από εκλογές. Εγώ είχα πει άλλα, αλλά στο ενδεχόμενο της ακυβερνησίας και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, εμείς, η Τουρκία που απειλεί, πάμε να κυβερνήσουμε. Δηλαδή δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα. Ναι. Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα, απλά κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει μια εξ αρχής, έχουν πει ποια είναι η πρόθεσή τους και ζητούν από το λαό να αξιολογηθεί. Από εκεί πέρα, από πού και ως πού, από τη στιγμή που υπάρχει μια συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, εκλογικός νόμος που τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει το πρώτο κόμμα να πάρει 46%. Έρχεται ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και λέει ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση ηττημένων.
από τη στιγμή που, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, το, η απλή αναλογική είναι ένας εκλογικός νόμος για τη συνεργασία. Mm-hmm. Άρα από την αρχή υπονομεύει τον νόμο που έφερε αυτός, το εκλογικό νόμο που έφερε αυτός. Ένα λεπτό. Και έρθες τώρα, απαιτείται από το ΠΑΣΟΚ, πέτε ότι πάρει η Νέα Δημοκρατία 33%. Το 67% του ελληνικού λαού δεν θέλει το Μητσοτάκη. Απαιτείται και προσπαθούν να εκβιάσουν σε εισαγωγικά τον Ανδρουλάκη να κάνει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, αφού δεν τον έκανε ο λαός. Ή αντιστοίχως, ο κύριος Τσίπρας πάρει 30%. Το 70% δεν τον θέλει πρωθυπουργό. Πρέπει να τον κάνουμε εμείς πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ποιος νόμος το λέει αυτό? Και πρέπει να κάνετε ένα λοιπόν, τρίτο πρόσωπο. Ένα λεπτό. Δεν είναι καν υποψήφιο. Ο ελληνικός λαός δεν ψηφά τα πρόσωπα, ψηφά πολιτικές. Ο ελληνικός λαός ψηφά. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό αν ήταν αλήθεια. Ψηφά πολιτικές. Θα κρεμόταν από το στόμα σας. Ένα λεπτό. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό θα διαπραγματευτούμε. Όταν θα συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα, θα συμφωνήσουμε. Δεν θα επιβάλλουμε στον Πρωθυπουργό, θα συμφωνήσουμε και στο πρόσωπο. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Ο ελληνικός λαός επιβάλλει, το 65% του ελληνικού λαού λέει ότι εγώ δεν θέλω ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη. Και λέει, ας πούμε, θέλει τη Διαμαντοπούλου. Θέλει ένα τρίτο πρόσωπο. Μα δεν μπαίνω εμείς σε πρόσωπα. Εμείς δεν θα επιβάλλουμε πρόσωπο. Αυτό είναι λαϊκισμός αυτό που κάνεις τώρα. Δεν ισχύει. Πάντως ο Γιάννης Μητσοτάκης έχει πει για τη φράση ψηφίζει σαν δουλάκι, βγαίνει Τσίπρα. Το λένε και οι δύο το λένε. Άρα δεν έχουν δίκιο. Άρα αφού το λένε και οι δύο δεν έχουν δίκιο, το κάνουν εκβιαστικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να πείτε. Αν ψηφίζει Ανδρουλάκη, τι βγαίνει τελικά? Πώς, τι βγαίνει? Πασόκ. Τι βγαίνει? Θα έχουμε μετά ενισχυμένη μια. Είπαμε για να έχουμε κυβέρνηση. Θα είναι ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός? Όχι, δεν είπε ότι θα είναι ο Ανδρουλάκης. Θα υπάρχει ένα προϊόν διαπραγμάτευσης. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσουμε σε 10 πολιτικές. Θα συμφωνήσουμε σε 10 πολιτικές και όταν θα έρθει η ώρα θα συμφωνήσουμε ποιο θα το πει. Αυτό λέμε εμείς. Λοιπόν, ένα θέμα για τον εκλογικό νόμο, επειδή ακούγεται. 30 δεύτερα, κύριε Ρουμπέκη. Θα τα πω σε 30 δεύτερα. Λοιπόν, για το θέμα των συνεργασιών, η απλή αναλογική δεν λέει ότι υποχρεωτικά θα κυβερνήσει ο δεύτερος ή ο πρώτος. Δίνει την ανάλογη, γι' αυτό λέγεται αναλογική, την ανάλογη δύναμη σε κάθε κόμμα για να μπει σε μια συγκυβέρνηση. Είναι ένας νόμος ο οποίος δούλεψε και στην αυτοδιοίκηση. Συγγνώμη, αλλά δούλεψε. Εδώ ο Δήμος σας διοικείται με απλή αναλογική. Άλλαξε όμως κάτι, κύριε Ρουμπέκη. Άλλαξαν. Οι Δήμοι διοικούνται πλέον μέσα από τις οικονομικές επιτροπές, γιατί δεν είχαν. Ακούστε, εγώ θα σας πω. Την πλειοψηφία. Μπορούμε να δούμε δικλείδες επιπλέον στην απλή αναλογική, αλλά απλή αναλογική, επειδή εκφράζει με μεγαλύτερη δημοκρατία και δικαιοσύνη, που εμάς είναι το σύνθημά μας, δικαιοσύνη παντού, τον κόσμο, να έχει τη βαρύτητα η ψήφος του, να δούμε πώς με τη βαρύτητα θα μπορέσει να συμμετέχει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που ομολογώ ότι ενοχλεί τους υποψηφίους του ΚΚΕ όταν την κάνω. Έχει δημιουργήσει απάντηση για αυτά που ακούω. Μου κάνετε άλλο κάτι? Όχι, όχι. Σχετίζεται με αυτό που έχετε απαντήσει. Με αυτό που έχετε απαντήσει. Διαχρονικά, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, τα υπόλοιπα κόμματα, λένε ότι αν ακούσουμε έναν υποψήφιο του ΚΚΕ τη δεκαετία του 80 με έναν υποψήφιο του ΚΚΕ τη δεκαετία του 2023, δεν διαφοροποιείται ο πολιτικός λόγος. Και ομολογώ ότι κάθε φορά που κάνω αυτήν την ερώτηση, έχουμε και μια δυσαρέσκεια από τους υποψηφίους του ΚΚΕ. Υπάρχει σύγχρονος λόγος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, η ιστορική. Και το λέω συγκυρία αυτό γιατί εδώ πολλές φορές τίθενται και οι βάσεις για πιθανές συνεργασίες. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά. Έχετε μια συγκεκριμένη σταθερότατη άποψη. Εγώ αυτό το ομολογώ και το υπογραμμίζω. Στην πιθανότητα μιας συνεργασίας θα μπορούσατε να περάσετε κάποιες από αυτές τις απόψεις και σαν πολιτικοί? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μας λέτε ότι έχουμε μια συνέπεια στην πολιτική μας στάση κλπ. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν συνέπεια στην πολιτική τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΣΥΡΙΖΑ έκανε την Ελλάδα μια τεράστια αμερικάνικη βάση. Τώρα στη Σούδα συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία δίνοντας και ό,τι περισσεύει από τα ακροτήρια στους Αμερικανούς να τη μεγαλώσουν και στο ΝΑΤΟ. Το κεφάλαιο οι επενδυτές και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και την ευημερία.
Το κέρδος είναι το ιερό και το όσιο. Οι ανάγκες του λαού μπορεί να περιμένουν όταν ο καπιταλισμός φτάσει σε σημείο να γίνει φιλάνθρωπος και κάτι τέτοια. Σταθερότητα. Γιατί δεν αλλάζουμε αυτή. Είναι ταμπού. Γιατί να αλλάξουμε εμείς όσο δεν αλλάζουμε. Κύριε Μαργαρίτη, είστε ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί εξακολουθεί ένα τη 2023 η πιθανότητα μια συνεργασία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να είναι ταμπού? Πάρα πολύ απλά. Διότι οι πολιτικές που ακολουθούν τα κόμματα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί, δεν είναι κάτι άγνωστο. Έτσι, έχουμε 4 κόμματα εδώ, εκτός από... τα οποία έχουν κυβερνήσει. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει κυβερνήσει. Έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή, έχουν δώσει δείγματα συνέπειας, λόγους και πράξη, το τι και πώς. Έχουν δείξει το τι μπορούν να κάνουν για το λαό, τι δεν θέλουν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν για το λαό. Το κόμμα στην Πορτογαλία μπήκε σε κυβέρνηση όμως. Είστε στην ίδια ευρωομάδα που αρνείστε βέβαια το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είστε στην ίδια. Δεν είμαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλία. Είμαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σα λέω, είστε στην ίδια ευρωομάδα. Δεν σα είπα ότι είστε Πορτογάλο προ Θεού. Αλλά σα λέω ότι. Η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να σα δώσω διάφορε χώρε όπου είστε στην ίδια. Γι' αυτό έκανα την διευκρίνηση. Αυτά τα κολπάκια ότι ναι, μεν, αλλά. Στην Ταϊλάνδη ή στην Καμπότζη. Είστε στην ίδια ευρωομάδα. Στο Ευρωκοινοβούλιο είστε στην ίδια ευρωομάδα, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είπα την Καμπότζη που δεν είστε ποτέ. Εντάξει τώρα. Όχι. Λοιπόν, έχετε δώσει δείγματα γραφής, εσείς ειδικά. Έτσι. Και εσείς. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θεωρούμε ότι οι πολιτικές αυτές δεν συμφέρουν στο λαό μας. Δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Δεν τον βοηθάνε να έχει την παιδεία, να έχει την υγεία, να έχει την πρόνοια, να παράγει αυτά που έχει ανάγκη και όχι αυτά τα οποία δίνουν κέρδος, γενικά να ζήσει μία ζωή όπως η ζωή που του αξίζει, μετά από τόσους αγώνες. Έτσι. Ακούμε για ακυβερνησία. Κοίταξε, όταν υπάρχει τέτοια κοινή αποδοχή πολιτικών, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ακυβερνησία? Αυτές οι πολιτικές είναι δεδομένες και μάλιστα είναι υπερβολικά δεδομένες. Από το 2024 επιστρέφουν οι Βρυξέλλες με ενισχυμένη εποπτεία. Δηλαδή 2% για πρώτο βήμα ζητάνε 2% πλεονάσματα του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Άντε πάλι από την αρχή να μαζεύουμε. Μερικά δισεκατομμύρια ζητάνε, έτσι να βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές, αυτούς τους στόχους μπορεί να τους εξυπηρετήσει οποιοδήποτε συνδυασμός κυβερνήσεων που αποδέχονται αυτή την πολιτική. Είτε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Νέα Δημοκρατία, είτε Νέα Δημοκρατία χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ ΣΚΕΤΟ, είτε Μέρα 25 με διάφορα. Σας βάζω γιατί κυβερνήσατε, δώσατε δείγμα. Λοιπόν, ας είναι και κάποιος απέναντι. Ο λαός μας το έχει ανάγκη να είναι κάποιος απέναντι, γιατί θα αγωνιστεί ενάντια σε αυτά. Έχουν φτάσει στο αμήν. Κύριε Διονέλη, έρχομαι σε εσάς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, σας κλείνει το μάτι δυναμικά σε όλη αυτή την ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Ο ΠΑΣΟΚ μόλις είπε. Καλά, είπε όχι. Και ο Ανδρουλάκης. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στον κύριο Κεφαλογιάννη. Στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα δεν υπάρχουν ποτέ. Αλλά αυτό ισχύει όμως. Τι λέει ο καθένας, κρίνεται για αυτά που λέει. Όχι για αυτά που υποθέτει ο άλλος. Ωραία. Λοιπόν, θέμα συνεργασιών, θέμα απλής αναλογικής. Νομίζω ότι στην απλή αναλογική το ΜέΡΑ25 είναι το κόμμα που έχει την πιο συνεπή στάση υποστήριξης της απλής αναλογικής ακόμα και από τα κόμματα που την ψήφισαν. Διότι αν πραγματικά η απλή αναλογική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασίες... Είναι πάλι η θέση του ΚΚΕ μερικές δεκαετίες, δεκάδες δεκαετιών τώρα. Ναι, λοιπόν, αλλά μισό λεπτό, κύριε Μαργαρίτη. Έλεος. Όχι, ναι. Μα δεν θέλω να προσβληθείτε. Όταν υπηρετείς την απλή αναλογική και λες. Εάν η βούλησή μου είναι ότι δεν θα συνεργαστώ. Μα δεν είναι αντιγραφή θέσεων. Έχω να σας πω. Μα δεν θέλω να. Είσαστε ένα κόμμα που δεν έχω αναδειχθεί. Είστε ο τελευταίος στο τραπέζι αυτό με τον οποίο. Κόψετε τη δυναμική του ΚΚΕ. Αυτό είναι η αποστολή. Είστε ο τελευταίος στο τραπέζι αυτό με τον οποίο θέλω να διαφωνήσω. Σας μιλώ ειλικρινά και με όλο το σεβασμό που έχω απέναντι και στο ακαδημαϊκό σας έργο. Λοιπόν. Όταν λες ότι είσαι υπέρ της απλής αναλογικής, πρέπει και να την υπηρετήσεις. Λες λοιπόν, εμένα οι θέσεις μου είναι αυτές. 7 συν 1 τομές. Δεν θα χρειάζεται τώρα να σας τις αναλύσω, δεν έχουμε χρόνο. Έλα εδώ, τον Μάιο του 2022 και πριν από τον Μάιο ακόμα.
Ελάτε εδώ, σε όλα τα κόμματα. Πάντως δεν είναι αγεφύρωτες, κύριε Διονέλη, σε μερικά θέματα είναι. Θα σε μερικά θέματα είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι αγεφύρωτες, γιατί υπάρχει ένα δεδικασμένο. Θα μιλήσω και με όρο νομικό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα δεδικασμένο. Για να υπάρξει συνεργασία, κάτι δίνεις, κάτι θα πάρεις. Άρα προφανώς, σε αυτό το πολιτικό αλυσβερίσι θα μπορούσε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Πότε θα γίνει αυτό το αλυσβερίσι, κύριε Διονέλη? Φαντάζομαι μετά τις εκλογές. Όχι, βέβαια. Όχι, σε τρεις μέρες. Το μόνο αλυσβερίσι που μπορούμε να κάνουμε με τον κύριο Δουλουμπέκη, αν είμαστε κι εγώ και αυτός βουλευτές, είναι να δούμε ποια υπουργεία θα πάρει η δική μου πλευρά και ποια θα πάρει η δική του. Όχι, μπορεί να γίνουμε και υπουργοί. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι δεν είναι αυτό. Είναι σε τρεις. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει αλυσβερίσι τέτοιο. Συγγνώμη. Εκείνες τις τρεις μέρες. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε την λογική, την κουλτούρα της απλής αναλογικής και την υποσκάπτουμε οι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Ενώ οι πολίτες αποδεικνύονται πιο όριμοι. Ακόμα και στην αυτοδιοίκηση που τη χρησιμοποιείται ως παράδειγμα αρνητικό, δεν την αφήσαμε να ανασάνει. Στο πρώτο υπήρξαν προβλήματα όντως και αμέσως πήγαμε να σπεύσουμε, να δημιουργήσουμε, να αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο την απλή αναλογική. Λοιπόν, εάν έχεις πρόθεση για να υπηρετήσεις την απλή αναλογική και να μην ακούγονται πράγματα που λέει ότι θέλουμε 37% για να βγάλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν είναι δυνατόν, συζητάμε για 37%, για μειοψηφία δηλαδή του λαού, που θα βγάλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λες, να το πρόγραμμά μου, έλα εδώ να τα βρούμε, διαφωνούμε σε κεφαλαιώδη ζητήματα. Αλλά μήπως χρηματιστήριο ενέργειας. Ρε παιδί μου, εμείς λέμε ότι πρέπει να το λέω όσο μπορώ πιο απλά, να καταργηθεί. Εσείς λέτε κάτι άλλο. Μήπως υπάρχει, δείξτε μας, μπορεί να κάνουμε λάθος. Κόκκινα δάνεια. Με δικό σας νόμο τα funds παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, όχι, τώρα, 45-23. Ο νόμος που εφαρμόζεται 45-23. Σήμερα είναι το 2003, ο νόμος Σιμίτης και ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά, μια χαρά. Ο νόμος του 2013. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Το ιδιώνυμο και τα funds. Όχι, εντάξει. Το ιδιώνυμο και τα funds. Το ιδιώνυμο εσείς τα ψήφισα. Ακούστε, θα το πω κάθε φορά που θα το λέω. Το 2015 ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε πρώτα, έδινε το δικαίωμα στον δανειολήπτη να είναι ο πρώτος που θα διαπραγματευτεί. Όχι το 2003 ο νόμος που εφαρμόζεται. Γιατί σήμερα, δεν λέτε να τον καταργήσετε? Ποιον? Και σήμερα, το 3 και αυτό. Γιατί δεν έχετε δει το σχέδιό μας? Γιατί κάνετε ένα σχέδιο, το είδα το σχέδιο. Έχετε δει το σχέδιό μας, τι λέει? Και απλά υπηρετεί το να πάρουν τα φαντς τα λεφτά τους. Όχι, όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, μάλλον δεν το έχετε διαβάσει καλά. Μισό λεπτό, το έχω διαβάσει. Δίνει πρώτα το δικαίωμα στο δανειολήπτη, το οποίο κουρεύει μέχρι και το 50% του χρόνου. Κύριε Ζουλουμπέκη, όχι, μην μπούμε, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Μισό λεπτό, κύριε. Ακόμα και αυτό, κύριε Ζουλουμπέκη, που κάνουμε τώρα. Κύριε Ζουλουμπέκη, σας παρακαλώ. Κύριε Διονέλη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Δείχνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε σε τρεις μέρες. Συμφωνούμε σε αυτό? Ότι ξεκάθαρα, για το καθένα από αυτά μπορούμε να τσακωθούμε, να βρούμε μια άκρη αν τσακωθούμε. Πάντως το συζητάτε, κύριε Διονέλη. Μισό λεπτό, το συζητούσαμε προεκλογικά και είπαμε ελάτε εδώ να βάλουμε στήματα, μην πάτε να βγάλετε είδηση. Δεν το συζητάμε τώρα που σε τρεις μέρες θα πρέπει απλά να βρούμε τι Υπουργείο θα πάρει ο καθένας. Άρα λοιπόν, και αν είδατε πριν, υπάρχει εδώ στο τραπέζι ένα παράδοξο. Το Πασόκ το θεωρούν ως ενδυνάμει συνεταίρο τους, συνεργάτη τους, και τα δύο κόμματα που μεταξύ τους, δεν είναι παράδοξο αυτό? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ποτέ ο ένας με τον άλλον, αλλά και οι δύο βλέπουν έναν πολιτικό φορέα με τον οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Είναι όμορος το πρόβλημα. Η λύση, όμορος και με τους δυο σας. Ναι, δεν είναι. Και άρα, πιο κέντρο, εμείς πιο κέντρο αριστερά, πιο κέντρο δεξιά. Εμείς λοιπόν αυτά τα κέντρο αριστερά και τα κέντρο δεξιά λέμε ότι αν τυχόν, σας και σας κάνω μία πρόβλεψη αν θέλετε, αν τυχόν μετά τις δεύτερες εκλογές δεν υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, δεν βγαίνουν οι αριθμοί, είτε των δύο είτε των δύο, θα έχουμε μία κυβέρνηση και των τριών. Και θα βρεθεί το πρόσωπο τότε. Μάλιστα. Και δεν θα είναι καθόλου δύσκολο. Πολύ γρήγορα, κύριε Μαρκάκη. Το ΜέΡΑ25 δεν θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση, απλά, ξεκάθαρα. Πάρα πολύ απλά, ο παράγοντας συνεργασία εξαρτάται από μία σειρά άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια μεγάλη πίεση διπλωματική στα εθνικά θέματα μετά την Συμφωνία των Πρεσπών να έχουμε μια ανάλογη συμφωνία για το Αιγαίο, στην εκμετάλλευση κλπ. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ χοντρό αυτό που έρχεται και πιθανότατα θα χρειαστεί να μοιραστούν οι ευθύνες μεταξύ των αστικών κομμάτων. Γιατί αυτά είναι πρόθυμα, λοιπόν, το όνομα του κέρδους να μοιράζουν κύριε, τη χώρα. Επειδή κλείνει η εκπομπή, έχετε από 30 δεύτερα ο καθένας. Θα κάνω αυτή την κλεισέ ερώτηση, που θα κλείνουμε τις εκπομπές. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Διονέλη, για να φτάσω στον κύριο Κεφαλογιάννη. Γιατί ΜέΡΑ25 σε αυτές τις εκλογές? 30 δεύτερα αυστηρά. Γιατί όπως είπε πριν και ο κύριος Μαργαρίτης, εμείς βάζουμε σε εκείνη την πλευρά, ακόμα και αν δεν θέλει ο κύριος Μαργαρίτης. Το ΜέΡΑ25 πρέπει να είναι. Δεν ψηφίζουμε μόνο για κυβέρνηση. Δεν είναι το άπαν η κυβέρνηση. Ψηφίζουμε και αντιπολίτευση σε αυτές τις εκλογές. Και κάποιος πρέπει να είναι εκεί
πρέπει να είναι να στέκεται δίπλα στο πλευρό του λαού, πρέπει να στέκεται στα δικαιώματά του, στα δίκια του, πρέπει να συντηρεί αυτό που λέει ο ποιητής, να συντηρεί τις φωλιές νερού μέσα στις φλόγες. Γι' αυτό μέρα 25. Κύριε Μαργαρίτη, γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Πάρα πολύ απλά, γιατί όσο περισσότερο ενισχυμένο βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από αυτές τις εκλογές, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση θα υπάρχει σε αυτές τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί, εφαρμόζονται σήμερα και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, όπως και εδώ διακηρύχθηκε επανειλημμένα από τα κόμματα, τα λεγόμενα εξουσία, τα αστικά κόμματα, όπως τα λέμε εμείς. Όσο πιο ισχυρό το κουκουέ, τόσο πιο ελπιδοφόροι θα είναι οι λαϊκοί αγώνες για να αναχαιτιστεί αυτό το οποίο ετοιμάζουν εναντίον μας. Κύριε Χνάρη, γιατί το Πασόκ είναι άλλο? Γιατί το πρόγραμμα που πρώτη παρουσιάσαμε από όλους απαντά στα θεματικά και τα σημαντικά και κύρια προβλήματα των κοινωνιών και του ανθρώπου, και επειδή έχει ξεκάθαρα επίκεντρο τον άνθρωπο και είναι διακριτά απέναντι και από την ταξική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Δουλουμπέκη, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς θέλουμε να δώσουμε ξανά την δύναμη στους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό είναι που προσπαθούμε, να φέρουμε δικαιοσύνη παντού, να νιώσουν οι νέοι άνθρωποι ξανά δυνατοί, να νιώσουν ότι μπορούν να ονειρευτούν ξανά στον τόπο τους. Αξίζει τον κόπο, αξίζει η εναλλακτική που έχουμε για τη ρύθμιση των χρεών, για την αύξηση των μισθών, για τη μείωση των τιμών. Ένα τρίπτυχο το οποίο αγωνιζόμαστε, το έχουμε τεκμηριώσει και για το οποίο θα το παλέψουμε και για το οποίο καλό αύριο και όλες και όλους τους κριτικούς να πάνε στα Χανιά, όπου ο Αλέξης ο Τσίπρας θα έχει μια δυναμική ομιλία και θα αναπτύξει πλήρως τις προγραμματικές μας θέσεις. Γιατί εμείς μέσα από την πολιτική θα δώσουμε ξανά τη δύναμη στους καθημερινούς ανθρώπους. Κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί πολύ απλά, κύριε Σκαλάκη, αυτή τη στιγμή η χώρα μας το 2023 είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με το 2019 σε μια σειρά από τομείς. Όπως είναι για παράδειγμα η αμυντική θωράκιση της χώρας, η ασφάλεια των συνόρων. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, μειώσαμε, όπως είπα, 50 φόρους σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που αύξησε 33 στην διακυβέρνησή του. Μπορέσαμε και αυξήσαμε τις ΜΕΘ στην υγεία, κάναμε 25.000 προσλήψεις στην παιδεία και γενικότερα μπορέσαμε και δώσαμε πίσω στον Έλληνα και στην Ελληνίδα αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε το 2019. Λοιπόν, κύριε, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Ο γόνιμος διάλογος είναι αυτός που φέρνει και αποτελέσματα και μας κάνει καλύτερους και σαν πολίτες και αύριο μεθαύριο, σε ελπίσω, και σαν χώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, 10 λεπτά πριν τις 10. Όπως καταλάβετε, κινούμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι την 21η Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.